Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Είναι η γνωστή απορία αυτή. Τώρα, εγώ πάντα λέω καλησπέρα μετά τις 12 και 20 και μετά το μήνυμα που δέχτηκα στην ομάδα του ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο. Έχω μαζευτεί. Το έχεις προσέξει καθόλου? Όσες φορές δηλαδή με βγάζει για κάποιο θέμα ή για κάποια μετάφραση, οτιδήποτε τέλος πάντων με φιλοξενείτε, δεν λέω πλέον καλησπέρα. Την έχω κόψει γιατί μου βάλε χέρι ο ακροατής, ο οποίος είναι και πολύ δυναμικός. Έχει πολλά σχόλια. Μου λέει, κάτσε, βγάζετε, λέει, τον Ατρίδη για μετάφραση. Ευτυχώς δεν σχολίασε τα αγγλικά, δεν είπε για το proficiency, το lower που έχω ή δεν έχω. Έχω και proficiency, να τα λέμε αυτά. Και λέει, τον βγάζετε, λέει, και λέει σε όλο τον κόσμο good evening. Και νομίζουν, λέει, οι άνθρωποι δεξιά και αριστερά, ότι πλησιάζει η νύχτα, λέει, και η Θεσσαλονίκη. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί το evening είναι εντελώς βράδυ. Όχι, ενώ φίλε, εσύ το λες καλό. Good morning είναι μέχρι τις 12, good evening είναι 12 με 5-6 και good night είναι όχι, μετά τις 5-6. Όχι ρε φίλε, good night δεν λες ποτέ όταν τον άλλον τον πρωτοβλέπεις. Άκη μου, δεν το λες όταν στην Ελλάδα. Όταν τον αποχαιρετάς τον λες. Ναι, στο εξωτερικό που μετά τις 5-6 είναι night, ναι, good αλλά, night λες. Ρε φίλε, πας ένα κισέ να μιλήσει μια κοπέλα. Δεν λες good night. Όχι, και 10 ώρα το βράδυ να λες. Λες περισσότερες ώρες το good evening. Εντάξει. Όταν τον συναντάς τον άλλο, τον ανταμώνεις, δεν μπορείς να πεις good night. Good night είναι στο αεροδρόμιο. Good afternoon, Γρηγόρη. Good night. Το απόγευμα. Good night είναι στο αεροδρόμιο το Κυλικείο, να πούμε, που, το... που παίρνει καφέ. Το κονσόρτσιουμ είναι σύσσωμο σε επάλξει. Ναι, είναι όλοι έτοιμοι. Έχουμε απάντηση λοιπόν από Χριστίνα Μπατσίλα που λέει Γρηγόρη μου, good afternoon το απόγευμα. Πες τα ρε Χριστίνα, γιατί εγώ να σου πω κάτι. Αναγκάζομαι, επειδή μπαίνω σε διλήμματα, αναγκάζομαι και ξαναπηγαίνω Λονδίνο. Για να κάνω λίγο μια επικαιροποίηση των αγγλικών μου. Τώρα θα αναγκαστώ την άλλη εβδομάδα να ξαναπάω. Αλλά αυτό σε ψηλοπροσβάλλει να ξέρεις. Δηλαδή, αυτό δεν θα του έλεγε για επιχείρημα ούτε ο Σταύρος που πουλάει πάγο σε Εσχυμό. Δηλαδή, αναγκάζομαι κανένα να πάω στο Λονδίνο για αυτό το λόγο. Μπήκαμε πολύ απότομα και δεν καλημερίσαμε. Γιατί, κοίταξε να δεις. Εγώ, αυτόν που 12 και 5 θα πει καλησπέρα, τον θεωρώ εξυπνάκια. Ναι, δηλαδή το ξέρει ότι από τις 12 και μετά είναι καλησπέρα. Γι' αυτό το κόψα. Και το λέει έτσι. Ρε φίλε, όταν έχουμε ξυπνήσει πριν από λίγη ώρα, όταν η Θεσσαλονίκη γενικά ζει σε άλλους ρυθμούς, δεν είσαι σαν την Αθηνά κλπ. Καλημέρα είναι ακόμα. Το βλέπεις τον άλλο πρώτη φορά στη δουλειά με το που ανταμώνεις. Καλημέρα, θα πεις. Κι ας είναι και μία. Σιγά τώρα μας έπιασε το βασικό. Αλλά είτε καλημέρα είτε καλησπέρα. Τους πρώτους που καλωσορίζουμε, εκτός φυσικά από εσάς τους ακροατές που μας ακούτε, είναι τους δύο φέρελπις ραδιοφωνικούς παραγωγούς που έχω εξ αριστερό μου, εκ δεξιών όπως κοιτάτε εσείς οι ακροατές. Είναι η Έλενα, η Ξίτσα. Καλημέρα, καλησπέρα. Άννα, μπράβο, καλημέρα σπέρα. Σε όλους. Και ο Γιώργος Τοκμακίδης. Καλημέρα και από μένα. Ο Λου Ρίντ, όπως τον αποκαλεί ο Μάριος Ισλαμάς του ραδιοφώνου, διότι είναι ένας έτσι, τυπάς τύπου Αμερικανικού Νότου, με μαλλί αφάνα, αλλά αφάνα όχι τεράστια. Έτσι, από τα πλάγια μαζεμένη. Έχει πέσει δουλειά από τον περιποιημένη από τον Κομωτή. Και η Έλενα βέβαια σπουδάζει στη Σχολή Δημοσιογραφίας σε ΙΕΚ. Και σε ποιο ΙΕΚ, Έλενα? Είμαι στο πρώτο ΙΕΚ Θεσσαλονίκη, στο Δημόκρητο. Στο Δημόκρητο, ωραία. Και με τα παιδιά κάθε Δευτέρα κάνουμε έτσι συναντήσεις ραδιοφώνου και συζητάμε για διάφορα πράγματα. Οπότε μέσα στο κομμάτι της εμπειρίας και της εξοικείωσης είναι και η παρουσία σε ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως ο Λίμπερο που είμαστε και χθες και σήμερα. Βρήκαμε ευκαιρία, λείπουν οι owner και το κάνουμε λίγο baby το ΠΑΟΚ 24 και γι' αυτό το λόγο η Μεν Έλενα έχει κάνει ένα ενδελεχές ρεπορτάζ για το κοινωνικό κομμάτι του ΠΑΟΚ γενικά και ο Γιώργος ασχολήθηκε και με το κομμάτι το αγωνιστικό. Και του πέσαν τα μαλλιά του με αυτά που είδε, γιατί το παιδί δεν ήταν και τόσο στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αλλά άρχισε να διαβάζει και λέει: τι γίνεται, τι κάνετε εσείς εδώ? Εσείς είστε πλανήτης ξεχωριστός, ο πλανήτης ΠΑΟΚ. Δεν ήταν προετοιμασμένος ψυχολογικά, μάλλον. Δεν ήξερε, ναι, δεν ήξερε τι είναι, τι εστί. Αλλά θα πούμε αρκετά πράγματα σήμερα. Είναι μέρα αγώνα. Ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 και 5 ή 8. Στο. 8-8-8. Στο Αρτέμιο Φράγκη. Το παλιό αλλά θρυλικό αυτό γήπεδο της Φλωρεντίας και παίζει την πρόκρισή του ουσιαστικά, τις λίγες ελπίδες που έχει για να συνεχίσει στους 32 του Europa League. Σημαντική ημέρα, πάντα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια έχουν κάτι το ιδιαίτερο και επειδή ήμασταν και πολλές μέρες χωρίς ποδόσφαιρο γενικά, ο ΠΑΟΚ είχε τρεις παρακαλώ εβδομάδες να παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι και τρεις εβδομάδες σχεδόν συμπληρώνονται τώρα τη Δευτέρα να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα, οπότε έχουμε κάπως ένα σύνδρομο στέρησης και θέλουμε να πούμε πολλά και διάφορα.
Πώς θα εξελιχθεί, Γρηγόρη, σήμερα η εκπομπή? Εντάξει, σίγουρα θα κάνουμε δύο συνδέσεις με τους Ιταλούς. Με τον ένα θα μιλήσουμε για να πάρουμε πληροφορίες, με τον άλλο θα μιλήσουμε για να σταματήσει να βγάζει βίντεο. Έτσι. Είναι από τις λίγες φορές που θέλω να πάρω το μέρος του Φώτη Πλιάκου, έτσι, για να δείξουμε κιόλας ότι εμείς δεν λειτουργούμε πάντα ανταγωνιστικά και με συναδέλφους. Ο Πλιάκος είναι αδερφός και ό,τι λέει συμφωνούμε. Όχι, δηλαδή ότι, θέματα... ότι προσάπτει στον Κόλκα. Όχι, σε πολλά θέματα δεν θα μπορούσα να δεχτώ τις αλήθειες του Πλιάκου. Απλά τα σχόλιά του κάτω από αναρτήσεις του Σταύρου είναι επικά. Εκατέρωθεν είναι οι βολές. Υπάρχουν και απαντήσεις. Δεν έχω δει απαντήσεις αυτές τις μέρες, γι' αυτό το λέω. Κόλκας, ναι, δεν το αφήνει έτσι να πει. Τέλος πάντων, είπαμε, θα μιλήσουμε και με τους δύο σίγουρα για να πάρουμε κλίμα από την Φλωρεντία. Προφανώς και ξέρουν πολλά περισσότερα πράγματα από εμάς. Γιατί έχουν ακολουθήσει την αποστολή, είναι δίπλα στην ομάδα, έχουν παρακολουθήσει χθες την προπόνηση, έχουν μυρίσει το χορτάρι του Αρτέμιο Φράγκη, το οποίο έχει και διάφορα μπαλώματα, αλλά νομίζω τελικά ότι θα επιβεβαιωθεί η πληροφόρηση που έχουμε τις τελευταίες ημέρες ότι θα είναι, με εξαίρεση λίγο το θέμα στο χρώμα που θα έχει σε κάποια σημεία. Κατά τα άλλα, η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου θα είναι εξαιρετική ή τουλάχιστον πάρα πολύ καλή για ένα παιχνίδι, οπότε σίγουρα θα πάρουμε πάρα πολλά από εκεί. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε και ενημέρωση για τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν και τους Ιταλούς. Υπάρχουν συζητήσεις για το ρεπορτάζ. Σήμερα μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα περισσότερο ανοιχτή για την ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί και ο ΠΑΟΚ, γιατί και αυτό νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Και όπως πάντα στο δίωρο του ΠΑΟΚ 24, γιατί ΠΑΟΚ 24 ακούτε έτσι, πήγαμε πάλι πάρα πολύ δυναμικά και δεν το αναφέραμε καθόλου, θα συζητηθούν και όλα τα ζητήματα που υπάρχουν για τα υπόλοιπα τμήματα, και το μπάσκετ και το βόλεϊ. Μάλιστα για το βόλεϊ έχουμε και. Για το βόλεϊ τώρα που μου κάνει πάσα, θα επικοινωνήσουμε τώρα κιόλας με τον Γιάννη τον Παρασκευάδη πριν πάμε στο διάλειμμα. Για να μας δώσει μια εικόνα πολύ σύντομη και έτσι να πάμε σε διάλειμμα, ναι, ξέρει η Μαριλής, για να μας πει τι συμβαίνει και εκεί, γιατί μετά θα τον πάρει μπάλα του ποδοσφαίρου, κατάλαβες, και είναι αδικία, γιατί υπάρχει δισογραφία και στα υπόλοιπα αθλήματα, αλλά άμα αρχίσουμε τώρα να μιλάμε με Ιταλούς, δεν θα του δώσουμε το χρόνο που πρέπει. Έτσι, ένα πεντάλεπτο θα το έχει ο Γιάννης. Να πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Να θυμίσουμε ότι τα μηνύματά σας μπορείτε να στέλνετε στο 54526 FM και ενώ και το μήνυμά σας. Προφανώς και είναι μια καλή ευκαιρία για όλους σας να στείλετε ό,τι θέλετε, γιατί πολλά από αυτά που θα στείλετε μπορούμε να τα ρωτήσουμε και στους δύο απεσταλμένους, να πάρετε πρωτογενή ενημέρωση και εσείς από Ιταλία. Να είστε σίγουροι θα τα μεταφέρουμε. Οπότε, σε πρώτη φάση, ας πάμε μία στο Γιάννη. Και... Γιάννη Παρασκευαΐδη. Καλημέρα σας. Στην Έλενα και στον Γιώργο που είναι εδώ δίπλα μου. Τι τους συμβολεύεις, να ακολουθήσουν τη δημοσιογραφία? Σου βγήκε σε καλό εσένα ή βλαστημάς την ώρα και τη στιγμή που είσαι τώρα πρωί-πρωί στο ρεπορτάζ εκεί και βγαίνεις τηλεφωνικά να μας δώσεις τα νέα? Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι παρά την κρίση που υπάρχει στην Ελλάδα και γενικά στο δικό μας χώρο, αυτός που τρέχει και θέλει να ξεχωρίσει μπορεί να τα καταφέρει. Και ευκαιρίες υπάρχουν πάντα για όλους. Έτσι. Σωστά τα λες. Άμα δεν τρέξεις, ουρανοκατέβατα δεν μπορεί να βοηθήσει και ο Θεός. Είναι που λένε βάλε το χέρι σου για να βοηθήσει και ο Θεός. Τώρα εσύ πρωί-πρωί που έτρεξες? Εδώ έχουμε το τμήμα βόλεϊ, το οποίο αναχωρεί σε περίπου 10 λεπτά για την Αθήνα. Την Παρασκευή είναι το παιχνίδι με την Κηφισιά στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής. Η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό τελικά θα γίνει 1 Δεκεμβρίου, που ήταν στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής λόγω του ευρωπαϊκού αγώνα που έδωσε η ομάδα στο Champions League κόντρα στην Σκρά. Ήδη οι πρώτοι παίχτες σιγά σιγά αρχίσαν να ανεβαίνουν στο λεωφορείο. Βέβαια έχουμε και θετικά νέα, αλλά και άσχημα νέα. Τα θετικά νέα είναι ότι τελικά ο Αμαράλ Ντάντε είναι έτοιμος για την πρώτη του συμμετοχή με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Θυμίζω είχε παρουσιαστεί επισήμως από την ομάδα 16 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, την ημέρα. Πλέον είναι έτοιμος, άργησε λίγο βέβαια. Ωστόσο με τα προβλήματα που είχε η ομάδα δεν ήθελε ο Γιάννης ο Καλμαζίδης να τον πιέσει για να είναι έτοιμος. Και αυτή την ώρα θα είναι μαζί με την αποστολή. Τώρα έρχονται και οι υπόλοιποι παίχτες. Θα πιάσουμε και έναν εδώ πέρα δίπλα μας, δεν θα τον αφήνουμε να ανέβει στο λεωφορείο. Τα άσχημα νέα είναι για τον Σμαραγδί, παιδιά. Ο Νίκος ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση στη χθεσινή προπόνηση και προτιμήθηκε να μείνει στη Θεσσαλονίκη να ακολουθήσει την θεραπεία εδώ στο Παλατάκι. Γι' αυτό το λόγο δεν θα ταξιδεύσει μαζί με την αποστολή. Έχουμε δίπλα μας και τον Δημήτρη τον Καρά, τον έμπειρο λίμπερο της ομάδας, ο οποίος θα μας πει και δύο ατάκες για το παιχνίδι. Δημήτρη, καλησπέρα. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δυστυχώς είχαμε άλλη μια απώλεια. Ο Νίκος Σμαραγδής, όπως είπε και ο Γιάννης, όπως προείπε, χθες το πρωί ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και δεν θα ακολουθήσει την αποστολή.
Από εκεί πέρα, αυτή τη φορά είστε μαζί μας και ο Αμαράλο Ντάντε. Έχει ενσωματωθεί στην ομάδα πλήρης, έχει αρχίσει και μερικά άλματα. Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιηθεί σε αυτόν τον αγώνα. Πάμε για την νίκη. Θέλουμε τους 3 βαθμούς για να συνεχίσουμε να είμαστε στις ψηλές θέσεις. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, έτσι, αυτή τη μικρή κακοδαιμονία που σας έχει πιάσει από την αρχή της σεζόν με τους τραυματισμούς? Πιστεύεις σας επηρεάζει στο παιχνίδι αυτό? Σίγουρα στο παιχνίδι σε επηρεάζει. Σίγουρα, δηλαδή ψυχολογικά, έτσι, οι απουσίες αυτές καθ' αυτές, ναι, σίγουρα επηρεάζουν. Σίγουρα σε επηρεάζει στις προπονήσεις, γιατί δεν μπορεί να γίνει μια πλήρης προπόνηση, γιατί σε κάποιες θέσεις αναγκαστικά μπαίνουν κάποια άλλα παιδιά που δεν είναι η δικιά τους θέση, οπότε λίγο εκεί περισσότερο έχουμε θέματα, πιο πολλά προβλήματα, αλλά το έχουμε πει από την αρχή της χρονιάς. Είμαστε επαγγελματίες, πάντα θα υπάρχουν τραυματισμοί, πάντα θα υπάρχουν αυτές οι κακοτυχίες, γι' αυτό είμαστε εδώ και να τις ξεπερνάμε, να βάζουμε τα δυνατά μας και δεν πρέπει να σε επηρεάζει ψυχολογικά ένας τραυματισμός του οτιδήποτε κάποιος συμπαίκτης, πρέπει να σου δίνει ενθάρρυνση ώστε να δώσεις τη διπλάσια όθηση και μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να καλύψεις το κενό. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Καλή δύναμη να ευχηθούμε και να έρθει η νίκη, γιατί δεν ξέρω, εμείς έτσι το έχουμε καταλάβει τώρα. Είναι μια σειρά πολύ δύσκολων αγώνων για τον ΠΑΟΚ. Και από την Ευρώπη ξεκίνησε αυτό, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Και νιώθουμε ότι ακόμα ο ΠΑΟΚ δεν είναι πλήρης. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Πάτε, ας πούμε, να βγάλετε αυτή τη σειρά αγώνων με τις μικρότερες δυνατές απώλειες? Προς το παρόν αυτό πάμε να καταφέρουμε. Ελπίζω να μην έχουμε κάποια απώλεια, κάποιο άσχημο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι παίζουμε καλά, είμαστε αρκετά πειθαρχημένοι, είμαστε συμπαγή σαν ομάδα. Και αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Δυνατό μας στοιχείο είναι το μπλοκ άμυνα. Θέλουμε να το κρατήσουμε αυτό σε κάθε αγώνα και να καταφέρουμε να έρθει άλλη μια νίκη χωρίς κάποια απώλεια. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, ευχόμαστε. Πάνω σε αυτό που λες, Άκη, να συμπληρώσουμε κιόλας ότι και στον Ολυμπιακό είχατε απώλειες, αλλά δείξατε ότι μπορείτε να τα απεξέλθετε. Διέδειξε η ομάδα ότι έχει βάθος στο πάγκο της και βέβαια, αν δεν υπήρχαν και εκείνα τα 2 λάθη που έγιναν οι αμφισβητούμενες φάσεις, ίσως να μπορούσε να πάρει και κάτι περισσότερο η ομάδα. Ναι, σίγουρα δείξαμε μεγάλη ανταγωνιστικότητα. Κοιτάξαμε τον Ολυμπιακό στα μάτια, που μην ξεχνάτε, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι πλήρης. Δεν έχει ούτε μια απώλεια. Εμείς σχεδόν από τότε που ξεκινήσαμε είμαστε συνέχεια με απώλειες. Οπότε η ομάδα μας δεν έχει πιάσει το ταβάνι ώστε να έρθουν να ενσωματωθούν όλοι οι παίκτες, να φτάσουμε και να δείξουμε την δυναμική μας σαν πλήρης ομάδα. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί αυτή τη στιγμή ακόμα η ομάδα κτίζεται και θα κτίζεται μέχρι που να γίνει πλήρης. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι εκεί να ρωτήσετε. Ευχαριστούμε πολύ να τον αποδεσμεύσουμε. Καλή δύναμη και καλή τύχη για το παιχνίδι. Ευχαριστούμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία, βέβαια. Ναι. Εδώ τώρα πια έχει, ξέρεις, την έννοια που λέγανε οι παλιοί, που λέγανε την υγεία μας να έχουμε. Εδώ έχει νόημα, γιατί εντάξει, δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Κάθε μέρα και κάτι προκύπτει. Απίστευτο είναι. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Οπότε καλό ταξίδι σας, ευχόμαστε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Σε καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γιάννη. Αυτά λοιπόν από τον Δημήτρη Καρά. Το ευχαριστήσουμε κιόλας. Ναι, βέβαια. Να, τώρα σε περίπου 5-10 λεπτά αναχωρεί η ομάδα, ο δικός για την Αθήνα. Εντάξει, Κηφισιά δεν είναι ένας αντίπολος που μπορεί να φοβήσει τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι την ομάδα του ΠΑΟΚ, την κανονική ομάδα, τη φετινή του ΠΑΟΚ, θα τη δει σε περίπου 1 μήνα. Με τα προβλήματα που υπήρξαν όλο αυτό το καιρό, χρειάζεται λίγο υπομονή. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσουν οι φίλοι και στο pauk24.com. Ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης, εκεί από την αναχώρηση του βολεϊκού ΠΑΟΚ για τον αγώνα με την Κηφισιά για την Volley League. Όταν ακούτε ότι η ομάδα πάει με λεωφορείο, καταλαβαίνετε και τη διαφορά στις συνθήκες, έτσι. Από τμήμα σε τμήμα, το ποδόσφαιρο που έχει πτήσει τσάρτερ για οπουδήποτε εντός ή εκτός Ελλάδας, το μπάσκετ που, εντάξει, εννοείται πηγαίνει με το αεροπλάνο αλλά με πτήσεις της γραμμής, δύσκολο, γιατί πρέπει να προσαρμοστείς στα ωράρια των αναχωρήσεων και των προσγειώσεων, και βέβαια το βόλεϊ ή το χάντμπολ, όπου τα παιδιά κυριολεκτικά δίνουν αγώνα για να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να αγωνίζονται. Όταν τώρα είσαι αναγκασμένος να ταξιδέψεις 6-6,5 ώρες με το λεωφορείο, πριν από λίγο καιρό δεν ήταν ανοιχτά καν και τα Τέμπη, και πήγαινες από κάτω, από την παραλία, για να πας στην Αθήνα, και
να ξεκουραστείς και να παίξεις αγώνα, καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Πώς σας φάνηκε, παιδιά μου, αυτό το πρώτο μισάωρο? Αρκετά ενημερωτικό, αθλητικό. Άνα, θα μπράβο. Έλεγα. Διαφορετικό από τη, ας πούμε, η εκπομπή του Μπάμπη Μπατμανίδη. Ναι, το όντως, πρωί. Αλλά και αυτό είναι ωραίο. Ενημερώθηκα πλήρως, μπορώ να πω, για το βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Γιώργο, αν έπαιζες ένα άθλημα, τι θα έπαιζες? Μπάτμιντον, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, με τι έχω καλά, να κάνω. Καλά, εσύ με τέτοια μαλάρα και με επιλογή μπάτμιντον, δηλαδή έχεις απογειώσει την ποιότητα της εκπομπής στο Θεό. Φίλε, εντάξει, εννοείται, πάω και σε ποιότητα. Ναι, όχι. Ξαναλέω και το είπα και χθες, ελπίζω να μας ακούνε. Ευτυχώς τα λες αυτά με εμάς τους δύο στο στούντιο. Δηλαδή, άμα τα λέγεις με τους άλλους δύο, ήμασταν δύσκολα. Θα έπεφτε κάτι από πάνω. Να σου πω, άμα κάνει μια ομάδα πάω στο μπάτμιντον και πάρει κανένα πρωτάθλημα, λίγο το έχεις όλη η Νεάπολη και η Πολύχνη και η Ευκαρπία να πλακώνονται στο μπάτμιντον. Να σου πω, άμα κάνει ομάδα που έχουμε καλάνε και παίρνει πρωτάθλημα. Παίζε σε παρακαλώ στο μπάτμιντον, να το έχουμε αποκλειστικό. Δηλαδή, μην τρέχουμε και από εκεί. 3.000 άτομα στο live θα έχει σε πραγματικό χρόνο μέσα και θα κοιτάνε πόσο είναι το σκορ. Άμα πάρω πάω κάνα πρωτάθλημα στο μπάτμιντον. Τέλος πάντων. Να ωραία. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα να το παίξουμε λίγο συνεπείς στην ώρα μας. Ναι. Που ωραία. Έχουμε ήδη καθυστερήσει, αλλά αργήσαμε και να μπούμε. Εντάξει, ναι. Χορηγούς. Λοιπόν, ο Μπειρατής, δεν το συζητάμε σήμερα ότι είναι φοβερή επιλογή για όσους δεν μπορείτε να πάτε στην Ιταλία και θέλετε να δείτε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Διογένους 17 στην Τούμπα. Υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές και για μπύρες, οπότε νομίζω ότι αυτό βοηθάει στο να γίνει πολύ πιο ποδοσφαιρικό το κλίμα και είναι και μια πολύ ωραία επιλογή, γιατί είναι και πάρα πολλές οι οθόνες που έχει και είναι πολύ ωραίος και ο χώρος. Επειδή είναι εκτός έδρας το ματς σήμερα, όλη η Τούμπα θα είναι εκεί στον Πειρατή και θα απολαμβάνει τις μπύρες βλέποντας το παιχνιδάκι. 8 είπαμε ξεκινάει. Επίσης η Αναδομό είναι στην παρέα μας που κληρώνει και ένα εισιτήριο διαρκείας. Μόλις επιστρέψουν τα παιδιά μας αύριο θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή αυτή, Παρασκευή, ένα εισιτήριο διαρκείας για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, εκεί όπου η Αναδομό χρόνια τώρα είναι κοντά, έχει συμμετάσχει στην ανακαίνιση των χώρων των αποδυτηρίων και λοιπά, του μουσείου, που έχει γίνει εκπληκτική δουλειά εκεί στο Παλατάκι, το οποίο λέει είναι καινούργιο γήπεδο, λέει ο Γρηγόρης. Τι καινούργιο γήπεδο, ήμασταν νη και γεράσαμε. Το 2000 γίνανε τα πρώτα παιχνίδια και φτάσαμε 2016. Κάθε κτίριο, ειδικά όταν είναι δημόσιο και έτσι έχει πάρα πολύ κόσμο, χρειάζεται το ρετουσάρισμά του. Η Αναδομό λοιπόν απαντά στο 2311-241-508 και τώρα που έρχονται γιορτές, αν έρθετε σε επαφή με τα παιδιά εκεί, θα σας προτείνουν λύσεις για το σπίτι σας, να το ομορφύνετε, να φτιάξετε το δωμάτιο των παιδιών ή την κουζίνα ή το μπάνιο, όλα αυτά με πολύ προνομιακές τιμές. Διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε να συνδεθούμε με Ιταλία μια πρώτη φορά, να πάρουμε ας πούμε το Δημήτρη τον Τζορμπατζόγλου για να δούμε το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι και μετά στο δεύτερο μέρος θα δούμε και το ταξιδιωτικό, θα δούμε πού αξίζει να πας στη Φλωρεντία να πιεις μια μπύρα, ποιες πλατείες έχουν τα καλύτερα κορίτσια. Μην του το πεις και μην του το μεταφέρεις ούτε τώρα που θα μιλήσουμε, ούτε με το καλό όταν θα γυρίσουν από την Ιταλία, αλλά πιστεύω ότι στο επόμενο ταξίδι ο Κόλγκας σίγουρα θα αγοράσει ντρόν, να ξέρεις. Πήγε η Ιταλία εντωμεταξύ και φορέσει και τα γυαλιά του, γιατί σου λέει οι Ιταλίδες είναι πιο intellectual. Καταρχάς, με αφορμή αυτό το ταξίδι, πήγε να ξεστραβωθεί και να πάρει γυαλιά. Ξεκινήσουμε από αυτό. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Εδώ είμαστε Λιμπέρο 107,4. Η ώρα είναι 1:15. ΠΑΟΚ 24 στα ραδιόφωνά σας και Γρηγόρης Ατρίδης, Άκης Αξιλόγλου στα μικρόφωνα. Με την Έλενα Ξίτσα και τον Γιάννη Τοκμακίδη να συμπληρώνουν την τετράδα ουσιαστικά, τρόικα αυτή. Τετράδα εμείς. Η προηγούμενη είναι τρόικα, είναι τρεις. Κατάλαβες, λοιπόν. Έλα, Γιώργο. Γιώργος Τοκμακίδης, όχι Γιάννης. Γιάννης, είπα. Ναι, αν Γιάννης, είναι δυνατόν. Είπες. Γιάννης Τοκμακίδης είναι φίλος μου από την Ευκαρπία, που σε ρώτησα αν έχετε καμιά σχέση με ευκαρπιώτες που είναι Τοκμακίδηδες, αλλά μου είπες όχι, δεν είναι. Μάλλον έχει καμιά συνωνία. Κάβα ποτών και έτσι. Ο ένας που έχει κάβα, ναι. Αλλά όχι αυτός που σου λέω εγώ. Ναι. Ναι, είμαστε ναι, μεγάλο σοϊ. Τώρα... Είστε σοϊ. Είμαστε μεγάλο σοϊ. Ναι, ναι, ναι. Ο πατέρας του φτωνού του Γιάννη είναι Γιώργος Τοκμακίδης. Ναι, έχουμε και τα ίδια ονόματα. Μας μπερδεύουν. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πού θέλετε να στείλετε τα χαιρετίσματα έτσι, μιας και σας ακούει αρκετός κόσμος. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να στείλω χαιρετίσματα στον Δημήτρη τον Ορφανίδη που μας ακούει. Ένας αληθινός φαν του ΠΑΟΚ. Κάναμε μια συζήτηση για τον ΠΑΟΚ χθες. Ναι. Και κατάλαβα τι είναι αυτό που ελκύει γενικότερα τα άτομα στις ομάδες. Μου είχε πει πως στεναχωριέται όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, χαίρεται όταν κερδίζει. Γενικότερα, ό,τι συμβαίνει στο ΠΑΟΚ έχει αντίκτυπο στο Δημήτρη. Είναι συμφοιτητής μου, ναι, στο ΤΕΙ ΣΕΡΟΝ Λογιστικής και τα χαιρετίσματα μου εκεί και σε ένα ακόμη φιλαράκι, τον Νίκο το Μανάβη.
Επίθετο είναι, όχι ιδιότητα. Ναι. Μανάβης έτσι κι αλλιώς είναι και μία από τις εμβληματικές μορφές του οπαδικού κινήματος. Το προσωνύμιο, το παρατσούκλι του βέβαια, του Μανάβη, που ήταν χρόνια στην κερκίδα του ΠΑΟΚ. Αλλά αυτός είναι το επίθετο, το κανονικό δηλαδή. Ναι, και είναι Άρης, αλλά δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα, εντάξει. Μας ακούει τώρα. Καλύτεροι φίλοι μας Αριανοί είναι, γιατί πρέπει και κάπου να κάνουμε καζούρα. Δεν έχει κανένα νόημα να λέμε μεταξύ μας τι καλοί που είμαστε, εμείς οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Αυτοί οι δύο τα βρίσκουν μεταξύ τους. Αλλά η μαθηματικός που είναι ΑΕΚ δεν τους έχει δει ποτέ στο εργαστήριο, πραγματικά. Δεν πατάνε. Ποτέ. Πολύ καλοί φοιτητές, μπράβο. Κρατάμε ψηλά τη σημαία του φοιτητικού κινήματος. Λοιπόν. Επιτρέπετε κι εγώ. Εννοείται, τι επιβάλλεται. Γιατί έχεις ήδη φαν, μου στέλνουν διάφορα μηνύματα στο Facebook. Αλήθεια λες. Βέβαια, εννοείται. Δεν μου έδειξες τίποτα. Δεν σου έδειξα, εγώ θα σου δείξω για να μην το πάρεις πάνω. Και είναι και αντρικές κουβέντες αυτές. Δεν σου λέω τι μου λένε. Μετά το τέλος. Μην τα εκθέσω τα παιδιά, μην τα τρομάξω. Εννοείται να στείλουμε χαιρετίσματα σε όλους όσους βρίσκονται Θεσσαλονίκη, τους φίλους μου από το ΙΕΚ, τον Άγγελο, τον Κώστα, τη Δέσποινα που μου λέει πότε θα βγεις να σε ακούσω, στη μαμά μου που την έχω συντονίσει 107,4 να μας ακούει, αλλά και στους φίλους μου στα Γιάννενα και στην Αθήνα. Ναι, πολύ ωραία. Ακούνε από το ίντερνετ. Εννοείται. Streaming. Το έχω πετύσει. Εννοείται, έτσι θα κάνεις. Έτσι ανεβαίνει σιγά σιγά η ακροαματικότητα. Να φέρνεις κάνα δύο μαθητές σου κάθε μέρα στο στούντιο. Αυτοί το λένε σε όλο τον κόσμο. Δεν θέλει και πολύ. Για τον μπάτμιντον που έλεγες πριν, Γιώργο. Ναι. Λέει ο Άρης, ένας φίλος, μπάτμιντον στην Πολύχνη. Το πολύ πολύ να είναι after bar που από πίσω έχει φρουτάκια, βρεάκι. Μόνο δεν παραπέμπει σε αγώνες οτιδήποτε στην Πολύχνη και στην Ευκαρπία και στην Νεάπολη. Το μπάτμιντον είναι, είναι πολύ αριστοκρατικό. Είναι λίγο. Αλλά άμα πάρει πρωτάθλημα, πάω και εκεί θα γίνουμε φανατικοί οπαδοί. Ακριβώς. Ναι, λοιπόν, επιστρέψαμε και ψάχνουμε στο τηλέφωνο τα παιδιά μας για να μιλήσουμε με Φλωρεντία και να δούμε σε αυτή τη μεσημεριανή ηρεμία πριν από το μάτς τι συμβαίνει. Δύσκολα, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι σε επίπεδο έτσι, ρεπορτάζ και εξέλιξη. Που δεν το είπαμε δηλαδή. Ναι, ναι, προφανώς και αυτοί θα εκμεταλλεύονται τον ελεύθερο χρόνο που έχουν, γιατί αργότερα όσο πλησιάζει προς την ώρα του παιχνιδιού η ημέρα θα πρέπει να πάνε από νωρίς στο γήπεδο και έχουν και πολλά να κάνουν. Κάτι που δεν αναφέραμε χθες και νομίζω ότι είναι μια καλή εισαγωγή, περιμένοντας και τη σύνδεση που θα κάνουμε με την Ιταλία, είναι ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο που υπάρχει από την Ιταλία και τη συνέντευξη τύπου του Πάολο Σόζα. Πάολο Σόζα, ναι. Ανάψαν φωτιές. Ναι, ανάψαν φωτιές και είναι πολύ περίεργη και πολύ ιδιαίτερη αυτή η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον Σόζα, στους διοικούντες των Βιόλα και στον κόσμο της Ιταλικής ομάδας. Και ο λόγος για τον οποίο το αναφέρω αυτό είναι γιατί ο προπονητής αυτός έχει ξεκινήσει πρόπερσι το καλοκαίρι. Μέχρι τον Γενάρη είχε πρώτη την ομάδα του και πήγαινε εξαιρετικά. Νομίζω ότι τον αποθέωναν όλοι, γιατί κανένας δεν περίμενε ότι και με το υλικό που είχε θα μπορούσε να πετύχει αυτά που πετύχαινε. Ο περασμένος Γενάρης ήταν η αφορμή για να υπάρξει η πρώτη κόντρα του με τους διοικούντες της Ιταλικής ομάδας. Η κόντρα ξεκινάει από το γεγονός ότι θεωρεί ότι δεν τον στήριξαν, δεν έκαναν τις μία-δύο κινήσεις που θα μπορούσαν, αν όχι να χαρίσουν το πρωτάθλημα στην Φιωρεντίνα, γιατί η Γιουβέντους έστω και στο τέλος είχε καλύτερη ομάδα και το απέδειξε, αλλά να την βοηθήσουν να είναι συνδιεκδικήτρια μέχρι και το τέλος. Το καλοκαίρι αυτό το χάσμα μεγάλωσε ακόμα περισσότερο, γιατί αντί να ενισχυθεί η ομάδα, αποδυναμώθηκε, υπήρχαν πωλήσεις παικτών. Στην προηγούμενη σύνδεση που είχαμε κάνει με Ιταλούς δημοσιογράφους πριν το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, η αναφορά τους ήταν ακριβώς αυτή, ότι ο Σόουζα έχει πικραθεί από αυτό το γεγονός. Βέβαια, επειδή υπήρχε ένα περίεργο κλίμα, μία μετακόμιση που έκανε κάπου τον Σεπτέμβριο μέσα στην Φλωρεντία ήταν η αφορμή για να δημιουργηθούν δημοσιεύματα τα οποία δεν επιβεβαιώθηκαν προφανώς ποτέ για ενδεχόμενη φυγή του. Θέμα φυγής δεν υπάρχει και τώρα, για να πάμε στο παρασκήνιο από χθες. Ωστόσο, στη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου με αφορμή το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ το σημερινό, ρωτήθηκε για τον Μπερναντένσκι, τον Φεντερίκο Μπερναντένσκι. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει κάνει πριν 3-4 μέρες κάποιες δηλώσεις και έχει πει ότι, μεταξύ άλλων, ότι εγώ θέλω να κλείσω την καριέρα μου στην Φιωρεντίνα. Τώρα δεν ξέρω, δεν μπορούμε κιόλας, επειδή δεν ασχολούμαστε καθημερινά με το ρεπορτάζ της Ιταλικής ομάδας, να φιλτράρουμε το αν αυτή είναι μια δήλωση η οποία είναι πιο κλισέ από έναν ποδοσφαιριστή ή είχε τόσο πολύ ουσία. Μικρή σημασία έχει αυτό. Ρωτήθηκε για τον Φερναντένσκι και η απάντησή του ήταν πραγματικά βόμβα. Είπε ότι ο Φεντερίκο είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής και νομίζω ότι
χάρη στις ικανότητές του θα μπορούσε να παίξει και σε ομάδα με μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Η απάντηση που πήραν οι Ιταλοί δημοσιογράφοι δημιούργησε μια παγωμάρα μέσα στην αίθουσα της συνέντευξης τύπου και ήταν και κάτι το οποίο σχολιάστηκε πάρα πολύ χθες στην Ιταλία. Εγώ σε κάποιες επαφές που έκανα. Σαν να μίκρινε λίγο τη Φιωρεντίνα δηλαδή με αυτό που είπε. Σαν να μίκρινε πολύ τη Φιωρεντίνα και νομίζω ότι για να κάνουμε μια σύγκριση με τα του ΠΑΟΚ. Είναι παρόμοια δήλωση με αυτήν που είχε κάνει ο Τούντορ και έπαιξε το κεφάλι του και το έφαγε τελικά μετά το παιχνίδι με τον Πανθρακικό. Μπορεί και να μην είχε άδικο σε κάποια από αυτά που είχε πει τότε. Αλλά ο τρόπος αλλά και το ήταν timing. Πολύ λάθος ο τρόπος. Ναι. Και έχει δημιουργηθεί έτσι μια παγωμάρα. Αυτό καλό είναι για τον ΠΑΟΚ. Ναι, η παγωμάρα αυτή δεν έχει να κάνει. Δεν περιορίστηκε μόνο συνέντευξη τύπου, γιατί η είδηση μεταδόθηκε και παραμένει ένα περίεργο κλίμα ανάμεσα στον προπονητή και στον κόσμο. Βέβαια, θέμα απομάκρυνσης δεν τίθεται σήμερα που μιλάμε. Ναι. Αργότερα με στη σεζόν, αν το καλοκαίρι ας πούμε, δεν ανανεώσει. Πάμε Φλωρεντία να καλημερίσουμε, να καλησπερίσουμε τον Σταύρο Κόλκα. Σταύρε, τι γίνεται εκεί? Τι να γίνεται με τις ομπάνιδες που μπλέξει. Και είχε το όλο το ζόν να πάρει τσάντα στη γυναίκα το αντρικό μαγαζί και τον πρόλαβα τελευταία στιγμή. Από αντρικό μαγαζί να πάρει τσάντα. Δεν κατάλαβε ήταν αντρική τσάντα. Ναι. Δηλαδή ήταν απίστευτο. Τι έχω σου ευχαριστεί. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πρέπει να τους αποβάλουμε από τον μηχανισμό. Τον γνωρίζουμε καλά αυτόν που το έκανε το συγκεκριμένο. Ναι, όχι τόσο καλά. Δεν είναι, όσο και αν καταλάβατε, τον Τζοπατζόγλου δεν είναι ο Τζοπατζόγλου. Στην αρχή εκεί πήγε το μυαλό μας, γι' αυτό το θέτω, γιατί ήταν από την αποστολή που βλέπω. Ένα μαγαζί, ναι. Ναι, ανεβάζουν διάφορες φωτογραφίες. Ναι. Δεν ξέρω, το έχετε πάρει λίγο αψήφιστα το ταξίδι αυτό. Είστε όλο selfie και έχεις και τον Μακρύδη εκεί, τον Παύλο, ο οποίος φωτογραφίζει άλλους συναδέλφους και τους ανεβάζει στο Facebook. Ναι, εγώ είδες φωτογραφία μου εκτός από μένα. Όχι, είδα μία που ήταν και λίγο αυτοσαρκαστική, λίγο περιπαιχτική. Εντάξει, δεν είναι. Ναι. Και ένα βιντεάκι από το Roof Garden, το προσωπικό που έχω στο ξενοδοχείο που φαίνεται τα καμπαναριά. Εδώ χτυπάνε οι καμπάνες στο μεταξύ, κάθεται και λίγο. Εντάξει, πώς τα νεύρα μας. Πήγατε στον Duomo. Τέλος πάντων. Στον Duomo είναι αυτή η χρυσή μεγάλη. Ναι. Δίπλα είναι το ξενοδοχείο. Ναι, εντάξει. Το βλέπουμε και από το παράθυρο. Και ωραία πλατεία είναι, ωραίο καφέ μπορείς να πεις εκεί. Τα συνδυάζει. 5 ευρώ ο καφέ. Καλά ρε φίλε, εννοείται. Εκεί και στην πλατεία του Αγίου Πέτρου και κάτι. Εννοείται, ο καφές είναι πανάκριβος. Τώρα που είπε για το 5 ευρώ ο καφές, Σταύρο, δώσ' μας λίγο backstage από αυτό το φοβερό βίντεο, το ένα από τα δύο. Για την βόλτα που κάνετε στην boutique της Φιωρεντίνα. Πρώτα απ' όλα έχει καινούργια η φανέλα της Φιωρεντίνα που γράφει πίσω Κάλινιτς. Ωραία. Ναι. Κάνει 140 ευρώ. Ναι, αυτά βλέπουν οι δικοί μας και μετά λένε τι μας. Τι μας είναι, 50 ευρώ με τη στάμπα 60 είναι. Τα νούμερα τα δικά μας είναι τα πιο φθηνά που υπάρχουν σε επίσημη φανέλα. Και η Μάκρον ποιοτικά, εδώ η Φιωρεντίνα έχει Lecoq Sportif. Ούτε ο Lecoq Sportif δεν αγοράζει Lecoq Sportif. Ναι. Εντάξει. Και εμείς έχουμε και Μάκρον που είναι ποιοτικά πολύ δυνατή η μπλούζα. Άσχετα αν συμφωνούμε με σχέδια, διαφωνούμε κτλ. Τα υδατογραφήματα, ο τρόπος που η ποιότητα του ρούχου κτλ. Είναι πολύ ψηλό. Εντάξει. Όχι, εντάξει. Αλλά αυτό το νούμερο που λες είναι απλησίαστο, δεν το συζητάμε. Ναι, ρε. Και κάτι, εδώ είχε μία αμάνικη, ωραία, 35 ευρώ. Το αμάνικο. Δεν το φοράει ούτε ο τοπικός πολυχνιώτης, εντάξει. Το φοράς για πιτζάμα στο σπίτι, ξέρω. Είναι της μόδας πλέον το αμάνικο, να ξέρεις. Το φοράνε μπάρμαν. Φοράνε αμάνικα. Ναι. Αμέσως και λίγο γυμνασμένος. Μπάρμαν, έχεις τέτοιο μπάρμαν εσύ? Όχι, ρε. Εγώ δεν έχω καταρχήν άντρα που να δουλεύει στο μαγαζί, ρε. Είμαι ανδρογίνης. Αυτό το φασισμό. Καλά κάνεις. Έτσι πρέπει να συνεχίσεις, Άκη μου. Σκέφτομαι εσάς τους πελάτες. Ναι, καλά κάνεις και σκέφτεσαι μας πελάτες, αλλά τέλος πάντων. Το θέμα μας είναι ότι έχει ένα παιχνίδι που εγώ από αυτούς που συνάντησα, ωραία, δικούς μας και μπάμπου σου του, δεν ασχολείται κανείς. Εντάξει. Αυτό λέμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό, παιδιά. Γιατί έτσι κερδίζει η ομάδα. Όταν είσαι συμβιβασμένος με το τριοντόρταρο και πηγαίνεις στο γήπεδο, εμφανίζεται ξαφνικά ο ΠΑΟΚ. Φέχνει το πόνο στην παιδική χαρά, τσικλίκια κάνανε και κάτι τέτοια, δηλαδή πραγματικά
γελάσαμε. Καλά, υπάρχει το αμίμητο, όπου μας λένε, παιδιά, στην οπόνηση θα μείνετε 15 λεπτά. Λες και θα γίνουν τα σούπερ σχέδια, ξέρω εγώ, και θα τα δούμε και θα τα πούμε στον Παόλο Σόουζα. Αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Στο διάστημα αυτό είδαμε τσικλίκια, κορόιδο και ζέσταμα. Πες μην έρθεις, δεν γουστάω τα μούτρα σου. Πες κάτι τέτοιο. Να το καταλάβω, δεν είναι. Το σέβομαι κιόλας αυτό. Ότι μόνο για 15 λεπτά η προπόνηση. Τέλος πάντων. Ήθελα να τους χαλαρώσει λίγο. Γενικά προφανώς, εντάξει, την προπόνηση. Λίγα πράγματα. Αυτό, μα δεν έχει η προπόνηση παρά μόνο σε αγωνάτα, βεβαίως και αστημένα. Και σιγά μην κερδίζουμε στη μένα. Τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι τα δεδομένα είναι γνωστά. Ωραία, χρειαζόμαστε νίκη. Κακά τα ψέματα, η Καραμπαχ δύσκολα θα χάσει το Λίμπερετς. Εσύ χρειάζεσαι οπωσδήποτε καλύτερο αποτέλεσμα από τη Λίμπερετς. Και αν γίνει το θαύμα και κερδίσουμε και δεν κερδίσει η Καραμπαχ, τότε έχουμε το δεδομένο ότι η Φιωρεντίνα δεν είναι αδιάφορη τελευταία αγωνιστική. Έτσι. Άρα δηλαδή παίρνει στον όμιλο, παρότι πάλι δεν είναι, εξαρτάται από σένα, 100%, τον φέρνει στον όμιλο στα μέτρα σου. Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά για να συμβεί αυτό το πράγμα πρέπει να κερδίσει ο Πάο. Αν δεν κερδίσει, έρθει ισόπαλος και χάσει η Καραμπαχ, σενάριο που έχει λιγότερες πιθανότητες, ωραία. Φτάνει η Φιωρεντίνα αδιάφορη στο Καραμπαχ. Που αλλά... αυτό βέβαια δεν σημαίνει κάτι από μόνο το, αλλά είπαμε όταν δεν είναι στο χέρι σου. Δεν σημαίνει κάτι από μόνο το, αλλά δεν θα σπάσουν και τα πόδια τους. Άμα αφήσει καμιά κλωτσιά εκεί στο 10-15, ωραία, και βλέπουν ότι οι Αζέροι είναι εξαγριωμένοι. Και στο ρεαλιστικό του πράγματος αυτό, όπως είπες και εσύ, αυτό το σενάριο, το να χάσει η Καραμπάχ είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί η Λίμπερετς είναι σχεδόν αδιάφορη. Ναι. Σχεδόν. Εντάξει, παιδιά, ποδόσφαιρο είναι. Δεν μπορείς να ξέρεις. Βρε, ποδόσφαιρο είναι και ο Πάοκ έχει πάρει τέτοια αποτελέσματα. Όχι από Ιταλούς βέβαια. Από Ιταλούς μέχρι εκεί πήραμε. Έτσι. Είναι η αλήθεια. Εκτός έδρας. Ναι. Γιατί άντε και τους κλείνεις, άντε και η Φιωρεντίνα είναι μια ομάδα που δυσκολεύεται τέλος πάντων να κάνει φάσεις άμα σε κλειστή άμυνα, άμα δεν σκοράρει νωρίς. Αλλά πώς τους βάζεις γκολ. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Ναι. Δεν είναι εύκολο το έργο. Τακτικά αυτή αμυντικά είναι μια ιταλική ομάδα που στο πρώτο παιχνίδι φτύσαμε αίμα για να τους κάνουμε μια μισή φάση στο δικό μας γήπεδο. Ένα πρέπει να εκμεταλλευτείς το maximum των ευκαιριών, δηλαδή 2-3 ευκαιρίες που θα κάνεις. Θα πρέπει να έχεις ποσοστά που δεν τα πλησίασες ναι, και τα διάνοια. Ναι, αλλά στο πρώτο μάτς δεν είχες και πολλές, δεν είχες κόντρες, ενώ σήμερα μπορεί να έχεις. Είναι δεάκι, πώς δεν είχες κόντρες. Πίσω την μπάλα ήμασταν συνεχώς. Ναι, πίσω την μπάλα ήμασταν, αλλά... Ναι. Ήταν τόσο καλά στημένοι αυτοί που δεν μπορούσαν να τους κάνεις. Αυτό, δεν μπορούσαν να τους κάνεις ούτε αυτό τις κόντρες. Yeah. Βέβαια, Σταύρο, υπάρχει ένα ερωτηματικό από την πλευρά των Ιταλών, γιατί αυτό που μας τόνισε και χθες ένας Ιταλός συνάδελφος που φιλοξενήσαμε στην εκπομπή, είναι ότι το γεγονός ότι θα χρησιμοποιηθεί μάλλον ο Μπαμπακάρ, αλλάζει λίγο τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται στο παιχνίδι της Φιωρεντίνα. Είναι λιγότερο ευέλικτος. Ο Κάλινιτς είναι φορ μπαλαντέρ. Παίζει πολύ μακριά από την περιοχή παρά τον όγκο του και το ύψος του. Ένα παιδί που παίζει με μία επαφή σου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ανάμεσα στις ζώνες όταν έχει επιλογές και δεν έχει παίκτη αντίπαλο κοντά. Είναι ουσιαστικά for playmaker. Είναι σαν τον Μπουρούσι που λένε ότι είναι ένας playmaker ρακέτα αυτή η μπασκετική ξενέρωτη. Ωραία. Κάτι τέτοιο είναι ο Κάλινιτς. Ναι. Δηλαδή αν δεν παίξει ο Κάλινιτς, εγώ δεν το πιστεύω, εγώ πιστεύω να παίξει. Ωραία. Ή αν δεν παίξει θα έχει να κάνει με το γεγονός ότι προέρχεται από τον τραυματισμό και δεν πρέπει να πάρει τρία παιχνίδια σερί. Και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά αν δεν παίξει ο Κάλινιτς είναι όντως απώλεια για την Φιωρεντίνα που θα πρέπει να βασιστεί στις επινοήσεις του Μπόρχα Βαλέρο και του Ίλισιτς, αν θα παίξουν κι αυτοί. Γενικά την ενδεκάδα που μας δώσαν χθες οι Ιταλοί, εγώ δεν την πιστεύω, εντάξει. Γι' αυτό μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Δεν την πιστεύω ούτε μία στο εκατομμύριο. Από εκεί και πέρα βέβαια. Είναι ενδεκάδα καθησυχαστική. Για μας. Είναι δεκάδα ότι και καλά δεν γεγόμαστε. Ναι, αυτό. Αλλά δεν το πιστεύω εγώ τώρα αυτό το έργο. Τι δεν γέγεσαι. Και αν πας στα πόδια σου στην τελευταία αγωνιστική στο Αζερμπαϊτζάν, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν έχει λογική. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι απλά, παιδιά. Δεν είναι momentum που πάω σου δίνει την εικόνα ότι μπορεί να το κάνει. Αλλά τι να πεις τώρα, έχουν δει τα μάτια μας τόσα πολλά με τον ΠΑΟΚ καλά και στραβά, που πάντα πρέπει να είσαι επιφυλακτικός. Ναι, ναι.
δεν μπορεί να το παίρνεις αψήφιστα ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που για ένα να διευκρίνεις το λόγο αυτοκτονεί εντυπωσιακά αλλά και παίρνει εντυπωσιακές νίκες. Είναι η ανισορροπία του κλαμπ, είναι κάτι το οποίο υπάρχει, ωραία, είναι κάτι που υπήρχε και ελπίζουμε να μην υπάρχει. Να είναι πιο σταθερός, τέλος πάντων, πιο σοβαρός και πιο... Ας είναι ο ΠΑΟΚ σοβαρός και το πώς θα λήξει το αποτέλεσμα θα το δούμε. Εντάξει. Εντάξει, ναι. Επί απουσίες γνωστές, ναι. Ο Κλάους έχει τις κάρτες, ο Περέιρα τον τραυματισμό το προχθεσινό, ο Τζαβέλα στην μείωση τη χθεσινή. Ναι. Έγινε η αγορά μας. Γιατί πόσο πλήρωσες. 60. Μαλάκα σήμερα. Δεν πήρα το φόρεμα. 60. Να αυτό έδωσε. Τέλος πάντων. Γράφει 30%. Και μάρκα καβάτζωσα. Και τσαντάρα πήρες. Και έκδοση μας θα το ξέρουμε. Ο Σταύρος είναι δίπλα. Ναι ρε. Ακόμα δώρα στη γυναίκα του παίρνει αυτό από τα ταξίδια. Χαλάει την πιάτσα να πούμε. 45 χρόνια παντρεμένος. Ναι. Αποθέωσε με στον αέρα της πόλης. Αποθεώνω, ναι. Για την επιλογή. Ναι. Τους βρήκε στο μαγαζί δηλαδή. Του μαγαζιού. Ναι, η Ζίγκουελ είναι μπραντάρα, ρε. Εγώ αν ήμουν αγκόμενα μόνο από εκεί θα ψώνιζε. Για μένα έχει τα πιο ποιοτικά ρούχα. Τα πιο ποιοτικά ρούχα, πολύ δυνατά και εκπληκτικά σχέδια. Δηλαδή ακόμα και τα μαύρα τα φορέματα τέλος πάντων έχουν κάποιες λεπτομέρειες που είναι θεϊκά. Περιμένουμε η Ελένη και η Μαριλίζ περιμένουν έστω ένα μαγνητάκι. Κάτι να τους φέρετε εσείς οι δύο. Η Ελένη πρώτα απ' όλα όταν τη ρώτησα τι θέλει, γιατί είμαι αφεντικό, δεν είμαι κανένα κάτι. Ωραία, μου είπε, ωραία, έναν Ιταλό. Θα πάρει 3 Ιταλούς θα πάρει τώρα για να μάθει να πουλάει τρέλα. Εγώ ήμουν έτοιμος να της πω τι θέλει η Ελενίτσα μας αυτό. Αυτό. Και μου λέει έναν Ιταλό. Άμα δεν νιώθει, τι να κάνω. Εντάξει. Δεν φταίω εγώ. Έναν Ιταλό δεν μπορώ να το βάλω στις αποσκευές, είναι γεμάτο το πλάνο. Κανονικά. Με βάση τις απουσίες, θα μας πεις πως θα έπαιζες εσύ. Πως θα έπαιζες εγώ. Ναι. Αλλά, εντάξει. Και επιλογές και σχηματισμό. Δηλαδή και... περισσότερο μια απορία πρώτη ας πούμε. Το τελευταίο απρόπτο που είναι του Τζαβέλα. Που... νομίζω ότι είχε θέση στην δεκάδα. Ποιον θα βάζες? Ναι. Εδώ τώρα θα πάω με την εμπειρία. Δηλαδή θα έβαζα τον Κρέσπο που είναι πιο γρήγορος και μου έχει δώσει λιγότερα δικαιώματα από Βαρέλα και το Μάλετσα. Μάλιστα. Δεν είναι τον Βαρέλα. Το Βαρέλα δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ γιατί είχε κάνει μεγάλα λάθη. Δηλαδή αν θέλω να έχω ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, ωραία, αν θέλω να έχω ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, θα πρέπει να είμαι δίκαιος με τον Κρέσπο. Δεν μου έχει δώσει δικαιώματα. Δεν μου έχει δώσει κανένα δικαίωμα τελευταία ο Κρέσπο. Εντάξει. Ωραία, και από εκεί και μετά στην επίθεση μετά είναι... Από εκεί και μετά Μάτος Λέοβατς. Αν έπαιζα με δύο οχτάρια θα έβαζα Κάνιας, Τσίμιρο, τι χαρίσει, ωραία, και Πέλκα, όχι Σάκοφ. Σε καμία των περιπτώσεων ο Φάχος δεν μου έχει δώσει κάτι για να συνεχίσω να τον εμπιστεύομαι. Με το Φερεντζέ ότι είναι οχτάρι. Θα βαφτίσω τον Πέλκα οχτάρι. Κακά τα ψέματα, δεν μπορώ να πιστεύω με τον Σάχο Φάλλο. Έχει κάνει πάρα πολλές κακές εμφανίσεις. Και μπροστά όπως θα παίξει. Σταύρο, όχι με Κάνιας και Τσίμιρο το χαρίσι μαζί. Πέλκα θα βάζει δηλαδή. Θα ήθελα να ψάχνω τον γκολ. Ναι, έχει λογική. Με αφού θες την νίκη, ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι και ο Πέλκας είναι σε καλή κατάσταση. Δεν είναι ότι είναι σε καλή κατάσταση. Και γκολ και ασίστερ, ναι, τελευταία. Ναι, και... δηλαδή θα ψάξω από αυτό να δύο-τρεις ενέργειες στο χώρο, να μου κουβαλήσει γρήγορα την μπάλα, μπας και βγούμε μπροστά γρήγορα και γίνει δουλίτσα. Σάχοφ δεν θα βάζω. Και είναι αυτό που σου λέω για την ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Γιατί πολλά πράγματα μέσα στην ομάδα, σε μια ομάδα, έχουν να κάνουν και με αυτό. Όταν βλέπει ο συμπαίκτης του ότι παίζει ένας συνεχώς που δεν δικαιολογεί την παρουσία του, είναι λογικό από εκεί πέρα να του μπαίνουν αρνητικές σκέψεις. Πολλές φορές και χωρίς να υπάρχουν, εντάξει. Ναι, εννοείται αυτό. Αλλά έτσι σκέφτονται οι παίκτες. Αλλά εγώ δεν μπορώ να εμπιστεύομαι συνεχώς έναν παίκτη που τον έφερε ο τεχνικός διευθυντής πριν κλείσει προπονητή. Δηλαδή μπαίνουν έξτρα ιδέες στο μυαλό μου. Ωραία.
και να μην βάζω έναν παίκτη τέλος πάντων που έχει πάει καλά στην προετοιμασία, έχει τα στοιχεία, έχει κάνει πέρσι χρονιά με 9 γκολ, 10 assist. Ωραία. Και απλά επειδή εμείς έχουμε μάθει να τρώμε τους δικούς μας, ωραία, δεν παίζει. Καταλάβες. Και στην επίθεση τριάδα. Τριάδα, Τζάλμα, Ροντρίγκες και Κουλούδη. Κουλούδη θα βάζεις. Ο Κουλούδης, παιδιά, επειδή κάνουμε την ανάλυση και παρατηρούμε και κάνουμε και ράδιμο, ο Κουλούδης, έναν πάοκ ο οποίος δεν πετύχει εστία ποτέ, έχει 7 στις 11 τελικές στην εστία. Στο ελάχιστο που έχει παίξει. Έχει αναλογικά με το χρόνο συμμετοχής περισσότερες τελικές, πολύ μεγαλύτερα ποσοστά στην εκτέλεση στην εστία. Ωραία. Έχει δοκάρι, δηλαδή το 7 στα 11, είναι κανονικά 8 στα 11, γιατί το δοκάρι μετράει εκτός εστίας. Και είναι και πολύ σημαντικό, ωραία, αυτό, γιατί το να βρεις εστία, ναι, είναι πολύ επίσης, βασικό. Βέβαια, και επίσης αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι ο Κουλούρης είναι 20,5 και είναι αυτός που θα πρέπει να μπει πλέον σε πρώτο πλάνο, εφόσον βλέπουμε ότι ο Κτάος περνάει την κρίση του. Και εγώ... για μένα αυτό που επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι εδώ δεν περιμένει στη γωνία ο Ιγκουαϊν να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ωραία, ούτε ο Καβάνι είναι κάπου άρεστο τέλος με τσιμισκή, ωραία, και τρώει στο παραδοσιακό τορτίγια με σολομό. Εντάξει, επειδή ξέρω τι μπορούν να φέρουν σε αυτό το πρωτάθλημα, με ευθύνη του πρωταθλήματος κυρίως, ωραία, ας τουλάχιστον ετοιμάσουν ορθολογικά τον επόμενο. Αν καεί ο προηγούμενος. Απλά είναι τα πράγματα. Και υπάρχει... Τώρα κάθομαι να δώσω χρόνο συμμετοχής στον Μπιάν που είναι δανεικός και δεν μου έχει δείξει τίποτα μέχρι τώρα. Εντάξει, τουλάχιστον είναι αστείο σε επίπεδο προγραμματισμού και στρατηγικής ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Θα σε πήγαινα και εγώ και στο κομμάτι δικαιοσύνης που είπες πριν, γιατί και εδώ και με τον Κουλούρη και εδώ τίθεται θέμα δικαιοσύνης και με βάση το τι έχει δείξει όταν αγωνίστηκε. Ο Κουλούρης έχει παίξει στον ΠΑΟΚ πρώτη φορά 18 χρονών, τον εξαφάνισες μια χρονιά χωρίς λόγο. Κανέναν. Ωραία, πήγε Αναστασιάδη. Δεν κατάλαβε κανείς ποτέ γιατί δεν έπαιξε. Αλλά τέλος πάντων. Πήγε δανεικός, έκανε το αγροτικό του, πήγε καλά. Έκανε τα γκολάκια του, πήρε τις εμπειρίες σε αθλητικό ποδόσφαιρο, γύρισε καλύτερος. Δουλεύει σαν το σκηνή του πολέμου κάθε μέρα. Ωραία, είναι 20,5 διεθνής. Και εσύ κάθεσαι τώρα και μου λες τα δικά σου σαν οργανισμός. Επειδή ξέρω εγώ, ο κόσμος ζητάει φως. Ναι, μέχρι να βρεις, θα κάνεις τον Κουλούρη ποδοσφαιριστή. Γιατί μέχρι τώρα μου έχεις αποδείξει ότι δεν βρίσκεις. Γιατί εγώ πάντα είμαι υποχρεωμένος από το ρόλο μου να σκέφτομαι τη στραβή και όχι το αρεστό και το όνειρο. Ωραία, γι' αυτό καμιά φορά κατηγορούμαστε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι πάντα να είμαστε την ανάποδη. Να δίνουμε και την άλλη οπτική. Ότι παιδιά, στα λόγια, επειδή έχουμε λεφτά θα πάρουμε το Μαραντόνα, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει έρθει κανείς. Ούτε ο Μαραντόνα δεν έχει έρθει μέχρι τώρα. Πήραμε κάποιον που είχε το όνομά του. Επειδή άρεσε στον παπά του Μαραντόνα. Ωραία. Σταύρε. Δεν είναι τα πράγματα στο ποδόσφαιρο ονειρικά. Και δεν είναι το ελληνικό πρωτάθλημα ένα προϊόν το οποίο έχεις την επιχειρηματολογία εσύ όταν θα πας σε ένα μεγάλο παίκτη να τον πείσεις ότι ερχόμενος εδώ θα πάρει υπεραξία. Εδώ θα έρθει κάποιος για τα λεφτά, ωραία, που από μόνο του είναι κακός ιονός, γιατί θα πρέπει να έχει διάθεση να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο και ανάλογα με την ηλικία του να μπορεί να εξασφαλίσει υπεραξία. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν το εξασφαλίζει στον ΠΑΟΚ το σημερινό και δεν το εξασφαλίζει και στην ελληνική Super League, η οποία σύμφωνα με την έρευνα που έγινε η πτώση στα έσοδα είναι 84% την τελευταία εξαετία. Άρα αντιλαμβανόμαστε γιατί πρωινόν μιλάμε τώρα. Και εγώ θέλω στον ΠΑΟΚ τον Φαν Μπάστεν 22 χρονών, αλλά δεν μπορώ να τον έχω. Και όταν έχω έναν διεθνή ποδοσφαιριστή 20,5, εντάξει, που έχει στοιχεία, δεν είναι κανένας άμπαλος, ωραία, που έχει σωστή νοοτροπία, που αγαπάει το κλαμπ, ήρθε η ώρα να το αγαπήσει και το κλαμπ. Αυτή είναι εμένα η φιλοσοφία μου. Και νομίζω ότι και αυτό που έγραψα χθες στο SDNA είναι όλη η αλήθεια. Ότι ο ΠΑΟΚ πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πάρει σημαντικές αποφάσεις και να στήσει ένα μηχανισμό και μετά να κοιτάει μεταγραφές. Για μένα ό,τι μεταγραφή και να κάνει ο ΠΑΟΚ μέχρι να στήσει μηχανισμό είναι πεταμένα λεφτά.
Σταύρε, σε αποδεσμεύουμε. Κάνε τα ψώνια σου, γιατί πέρασε η ώρα, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ευχαριστούμε και πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε, εντάξει. Εμείς δεν θέλουμε Ιταλίδα, άμα βρεις τίποτα ωραίο. Ναι, άμα βρεις κάνα μπλουζάκι, κάνα φουλάρι, κάνα τέτοιο. Εντάξει. Στο κενό τα έκλεισες κιόλας, στο κενό τα είπαμε. Ναι, γιατί άμα τα άκουγε θα μας έφερνε. Θα το στείλουμε μήνα. Χρωστάμε τίποτα, κάνα διάλειμμα, κάνα break. Τι εννοεί, κάτι δεν το πήγε, ρε. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, τελείως. Άντα, πάμε μέχρι και μισή. Έλενα, πώς τα άκουγες αυτά για τον Ευθύμη Κουλούρη που πρέπει να παίζει, για τον ΠΑΟΚ που δεν μπορεί να φέρει παίχτες πολύ μεγάλης αξίας στην Ελλάδα? Δεν ξέρω αν πρέπει να φέρει παίκτες μεγάλης αξίας. Πάντως νομίζω ότι το να δίνεις ευκαιρίες σε νέα παιδιά είναι το πιο σημαντικό, και όπως γνωρίζω και από άλλους παίκτες που βρίσκονται στον ΠΑΟΚ και μιλάμε για ηλικίες 20, 22, 25, νομίζω ότι τους αξίζει να δούμε αυτούς πλέον, και για Έλληνες παίκτες μιλάω του ΠΑΟΚ, ναι, ναι, να δώσουν ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά να δείξουν το ταλέντο τους, γιατί νομίζω ότι υπάρχει ταλέντο. Γιώργο, δεν ήθελα να πει τώρα σε αυτό, Γιώργο, δεν ήθελα να πει τίποτα. Έχεις παιδιά, φίλους, γιατί είσαι πολύ νέος στην ηλικία, που να παίζουν μπάλα, έτσι, να ασχολούνται σοβαρά επαγγελματικά, μάλλον να κάνουν όνειρα για επαγγελματικά, αλλά γενικά να ασχολούνται, δηλαδή να κάνουν τρεις φορές την εβδομάδα προπόνηση, να έχουν παιχνίδια και τέτοια? Ναι, έχω, και θα σας πω πάλι στις Σέρες, στο Θάνο που παίζει στην μεγάλη ομάδα εκεί πέρα του τοπικού πρωταθλήματος, που δεν είναι άλλη από τη Δόξα Κάτω Καμήλας. Κάτω Καμήλας, όχι Άνω. Όχι Άνω, γιατί με αυτούς είμαστε. Είμαστε μαλωμένοι, ναι, με τους Άνω. Κάτω. Μα γιατί, ξέρεις. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις, δύο χωριά είναι με το παραμύθι. Θα κάνω ένα σχόλιο. Θέμα διαιτησίας και δεν λέω τίποτα άλλο. Είναι κατεστημένο η Άνω Καμήλα. Κατήγγειλε το. Δεν μπορώ τώρα. Δεν μου το επιτρέπει και το παιδί. Μου είπε κάποια πράγματα, ναι, και είπα το σχόλιο. Κράτησε τα. Αν ήταν off the record, κράτησε τα. Να, είδες ένας κανόνας δημοσιογραφίας που πρέπει να ξέρεις. Δεν λέμε κάτι που μας είπαν και μας ζήτησαν να μην το ανακοινώσουμε. Απλά το κρατάμε στην άκρη του μυαλού μας, γιατί αυτή η πληροφορία μπορεί να μας χρησιμεύσει. Δεν λέμε πως έχασαν την Β' Εθνική από το Σιδηρόκαστρο π.χ. Δεν το λέμε. Όχι, αυτό, δεν το λέμε. Όχι. Όχι. Σιδηρόκαστρο, δυνατή ομάδα όμως. Σε έναν νομό. Ο διευθυντής μας, πρόσεξε τι θα πεις, ο διευθυντής μας του ραδιοφώνου είναι από τις Σέρες. Φοβερή ομάδα. Που έχει, έχει τα περισσότερα χωριά αναλογικά με τον πληθυσμό της, όλη την Ελλάδα. Ναι, ναι. Δηλαδή κάθε 100 κατοίκους κάνουν και ένα χωριό. Κάθε ένα μεγάλο σόι κάνουν και ένα χωριό. Έλενα, συμφωνείς? Ναι, γιατί και το δικό μου το χωριό εκεί βρίσκεται. Πώς λέγεται? Γόνιμο Σερών. Είναι πολύ. Το τεράστιο, το πασίνο. Τεράστιο. Ωραία. Λοιπόν. Να θυμίσουμε ότι για τα μηνύματα στέλνετε FM και ενός στο 54526, και ότι την Παρασκευή κληρώνουμε ένα εισιτήριο χάρη στην χορηγία της Αναδομό, ένα εισιτήριο για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, οπότε όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να στείλετε ονοματεπώνυμο και να μπείτε σε αυτή την πολύ μεγάλη κλήρωση. Εννοείται ότι είναι πολύ δελαστικό ένα εισιτήριο για τα παιχνίδια όλη τη σεζόν, έτσι. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτό είναι να έχετε λύσει τα θέματα τα ψυχολογικά που έχετε, τα ψυχικά. Έλενα, τι γράφει εδώ ο φίλος στην ομάδα μας? Έχουμε ομάδα, το ΠΑΟ 24 στο Λίμπερο 107,4. Είναι απάντηση στο Σταύρο Κόλκα σε αυτό που έλεγε. Σήμερα, ναι, ναι, ναι. 0-2, Βαρέλα και Τζαλμά. Ναι, Τζαλμά Κάμπος είναι ο επιθετικός που έχουμε. Γιατί ο Κόλκας είπε ότι είναι λίγο αναξιόπιστος ο Τζαλμά και θα προτιμήσει ο Βαρέλα και θα προτιμήσει τον Κρέσπο με τον Μαλεζά, θα προτιμούσε ο Κόλκας. Και ο φίλος τον τρολάρει και του λέει, γράψει ότι το πρώτο γκολ θα το βάλει στάνταρο Βαρέλα, εφόσον τον μίλησες. Και ο... έχουμε ανάκριση τέτοιο. Βλέπω τώρα η Ελένη έχει ανεβάσει στην ομάδα μας την ανάκριση του Κλάους από την UEFA, όπου έχει βγει μια φωτογραφία. Ο Κλάους νομίζω ότι είναι παππούς ήδη. Έχει κάνει τρία παιδιά, έχει εδώ και 10 χρόνια σταματήσει λίγο, το ποδόσφαιρο. Λίγο αγοροξυνημένο στα τον λίγο. Αδική λίγο, ναι, είναι αυτό. Έχει αυτό το στήλο Κλάους που από 20 χρονών είχε μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια. Να μην σου πω από 11. Όχι, νομίζω αδικείται από τη φωτογραφία. Ναι, χρειάζεται ένα μπότοξο, Στεφάνος, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, το κάνουν πλέον όλοι στις μέρες μας, έτσι. Είναι λίγο όταν. Ναι, ρε, ένα μποτοξάκι. Αυτό είναι μια απλή ένεση. Σιγά. Με ένα απλό φωτοσόπ γίνονται θαύματα. Εντάξει, εγώ σου λέω πριν πάμε στον μπότοξ. Σωστό, σωστό. Ναι. Και πιο οικονομικό. Έχει δώσει το αστέρι μας, έχει δώσει συνέντευξη στην UEFA, στο επίσημο site, και μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Και λέει: ό,τι έχω γίνει, ό,τι είμαι, το οφείλω στον ΠΑΟΚ.
Έτσι πρέπει να λέει ένας μεγάλος αθλητής και ένας πραγματικός αρχηγός. Ευτυχώς, λέει ο Γιάννης, δεν έχουμε Καβάνι στον ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε τον Καβάνι. Και σχολιάζουν οι άλλοι και λένε: Ευτυχώς, ρε, γλιτώσαμε το παλτό. Χασογκόλης, λέει ένας άλλος. Και τον Κουαρέσμα, λέει, ευτυχώς δεν έχουμε. Λέει ένας τρίτος φίλος. Είναι αυτό ότι αυτή η παιχνίδα. Την παλιά του Κουαρέσμα, χθες την είδες. Ναι, ρε. Είδες γενικά το παιχνίδι με την Μπενφίκα με την Μπεσίκτας. Είναι εκεί. Το 3-3. Αυτό το πράγμα, όχι. Είναι μια απόδειξη του πόσο παιχνίδι ψυχολογίας είναι το ποδόσφαιρο. Βλέπεις το 0-3 και με το που βάζουν γκολ οι Τούρκοι και βλέπεις και γυρίζει την αντίδραση του γηπέδου, λες εδώ είμαστε, θα το κάνουν. Θα το ζήσουν. Δηλαδή κάτσε να δεις το μάτς γιατί θα το ζήσουμε. Και έκατσε τη φάση και το είδαμε. Όπως απίστευτη είναι και η φάση με τα δοκάρια. Τα τρία συνεχόμενα και τον γκολ στο τέλος και τα δύο που τα έχει κάνει πιο πριν ο Μίτρογλου. Τέλος πάντων, εντάξει, θα μιλήσουμε στη αυτά συνέχεια. Αυτά σχολιάζουν οι φίλοι ακροατές εδώ στην ομάδα μας. Το ΠΑΟΚ σαν στο Λίβερο 107,3. Αν θέλετε να στείλετε εσείς κάτι, πολύ δεν ευχαρίστως. Ξέρω αν θα μπορούσαμε να κάνουμε μία απόπειρα να πάρουμε τον Νίκο το Μοσχοβίτη. Γιατί υπάρχει και ένα θεματάκι το οποίο. Εντάξει, είναι λίγο λάθος η έκφραση, το σέρνεται από χθες. Μεταγραφικό στο μπάσκετ και κατά πόσο ο ΠΑΟΚ ψάχνεται για τον Μαυροκεφαλίδη. Εγώ διαφωνώ, πάντως δεν είναι εκεί που θέλει πια τόσο πολύ ενίσχυση ο ΠΑΟΚ, ούτε μου δίνει καμιά βεβαιότητα ένας παίχτης ο οποίος ουσιαστικά απορρίφθηκε από την ΑΕΚ και έφυγε. Αυτός και έχει προβλήματα τραυματισμών. Διαφώνησε και το καλοκαίρι. Έχει μείνει χωρίς σειρά αγώνων. Ναι. Τώρα να μπει ξαφνικά σε ένα ΠΑΟΚ που ήδη έχει προβλήματα. Με την ομάδα του το καλοκαίρι, με την ΑΕΚ, γιατί για τον τρόπο με τον οποίο θα έλυνε το πρόβλημα τραυματισμού που είχε στο γόνατο. Ναι. Έφυγε και μετά μπήκε σε ένα δίλημα στο οποίο μάλλον δεν απάντησε σωστά. Έχοντας υψηλές προσδοκίες για συγκεκριμένα κλαμπ από ένα επίπεδο και πάνω που θα μπορούσαν να τον ικανοποιήσουν μαζί και με ένα καλό συμβόλαιο. Δεν βρήκε συμβόλαιο. Έχει μείνει χωρίς ομάδα ενεργός, βέβαια. Και σου λέει να παίζω. Να μην ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ. Το μπάσκετ, βασικά, για την ακρίβεια, δεν είναι ποδόσφαιρο, τα επανάποδα. Και υπάρχει εκεί η δυνατότητα να μπει σε μια ομάδα και αργότερα με το μειονέκτημα, βέβαια, ότι δεν έχει ρυθμό, δεν έχει προετοιμασία και όλα αυτά. Αν υπογράψει με τέτοιο τρόπο συμβόλαιο, μπορεί να παίζει τον ΠΑΟΚ μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι το Φλεβάρι, και άμα σου βρεθεί κάτι άλλο, να φύγει και να πα να παίξει εκεί. Γιατί ο Μαυροκεφαλίδης δεν ήθελε, φεύγοντας από την ΑΕΚ, να έρθει στον ΠΑΟΚ. Να είμαστε ρεαλιστές. Εννοείται. Τώρα, αν βρέθηκε χωρίς ομάδα και επειδή έχει μείνει και χωρίς ρυθμό αγώνων μετά από τραυματισμό, έχει πάει πίσω στις προτιμήσεις ομάδων, στη λίστα ομάδων για να εντάξουν καλαθοσφαιριστές στη διάρκεια της σεζόν. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που αλλάζει. Γιατί αλλιώς θα αντιμετωπίσει μια ομάδα, ακόμα και Ευρωλίγκα. Δηλαδή, ο Μαυροκεφαλίδης δεν είναι καμιά αμεληταία ποσότητα. Όχι, όχι. Σαν παίχτη, έτσι, η αξία του είναι τεράστια. Και φαίνεται και ξέρει από ΠΑΟΚ. Και ξέρει από ΠΑΟΚ και ξέρει και από ελληνικό πρωτάθλημα και σίγουρα θα βοηθούσε. Απλά εγώ λέω ότι έναν παίχτη που προέρχεται από τραυματισμό, που δεν έχει παίξει εδώ και καιρό μπάσκετ, στον προβληματικό ΠΑΟΚ, δεν αξίζει τον κόπο να ματώσει για να τον πάρει. Γιατί σίγουρα θα ματώσει ο ΠΑΟΚ για να πάρει αυτόν τον παίχτη. Θα μπορούσε με λιγότερα χρήματα να κάνεις μία-δύο πιο στοχευμένες κινήσεις στις θέσεις που πονάς και κυρίως είναι ο άσος αυτή η θέση ή ένα power forward κλπ. Και να βελτιώσεις ακόμα περισσότερο την ομάδα σου, η οποία βελτιώνεται. Το είπαμε και αυτό. Ο αρχισυντάκτης εδώ του ραδιοφώνου έχει δώσει πολύ ωραία πάσα για επιχειρηματολογία, γιατί είπε ότι αυτό που έκανες πέρσι με τον Σχορσιανίτη δεν υπάρχει λόγος να το επαναλάβεις με ναι, τον το ίδιο. Μαυροκεφαλίδη. Είναι πάντως, η ίδια επιλογή και δεν έπιασε. Επειδή Μοσχοβίτη δεν βρίσκουμε, θα βάλουμε έτσι κανονικά το σοτσάκι, φανέλα και τα αθλητικά του. Ναι, πετάει, μας ενημερώνουν εδώ. Οπότε λάθος, εμείς μπήκαμε στη διαδικασία να τον πάρουμε και τηλέφωνο. Θα σηκωθούμε και για τρεις κανονικά, δηλαδή, λες και είμαστε ο Νίκος, για να αναφέρουμε τι ακριβώς ισχύει με το συγκεκριμένο θέμα, γιατί φιλοξενείται από χθες και στο ΠΑΟΚ 24 διαδικτυακά. Με τα δεδομένα να είναι πάνω κάτω αυτό που περιγράψαμε, ο παίκτης να μην έχει ομάδα, να έχει συγκεκριμένες προσδοκίες για τα κλαμπ που τον απασχολούν και προφανώς και ένα αρκετά αλμυρό συμβόλαιο, μιλώντας για τα χρήματα που αξιώνει. Ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί το γεγονός ότι βρίσκεται και εκείνος σε αναζήτηση και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το ενδεχόμενο να βλέπει θετικά και ο ίδιος ο Μαυροκεφαλίδης την επιστροφή του, για να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές, για κάποιο χρονικό διάστημα στο παλατάκι. Τώρα, τα δεδομένα της υπόθεσης δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι στην ουσία του πράγματος και για τον κόσμο που μας ακούει και ενδιαφέρεται, θα πρέπει να εισπράξει ότι σήμερα που μιλάμε είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί αυτή η μεταγραφή. Απλά ο ΠΑΟΚ
παρακολουθεί το τι συμβαίνει στην περίπτωση του Μαυροκεφαλίδη. Επίσης, κάτι άλλο που νομίζω ότι είναι καλό να μεταφράσουμε από αυτή την κίνηση είναι ότι αυτό που μας έλεγε ο Νίκος δεν είναι καθόλου τυχαίο, που συμβαίνει πολύ περισσότερο στο μπάσκετ, ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν στις διάφορες ομάδες του μπάσκετ έχουν τις κεραίες τους ανοιχτές σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, παρακολουθούν διάφορες περιπτώσεις παικτών και προφανώς και άλλα πρωταθλήματα για να είναι πάντα έτοιμοι για προσταφαιρέσεις, και φαίνεται στην πράξη με την αναζήτηση που κάνει, με τον τρόπο που την κάνει βέβαια, πολύ διακριτικά και με κάποια απόσταση ο ΠΑΟΚ για τον Μαυροκεφαλίδη, ότι προφανώς ψάχνει να καλύψει τα κενά του και σε άλλες θέσεις, ή θα είναι πάντα έτοιμοι με το πλαίσιο το οικονομικό, το οποίο δυστυχώς είναι στενό και τους περιορίζει πάρα πολύ, να ψάξουν και για άλλες περιπτώσεις και να ψάχνονται γενικότερα για αλλαγές στο ρόστερ, που αυτό φαντάζομαι σε κάποιο βαθμό θα περιλαμβάνει και απομακρύνσεις. Έτσι, άμα συνεχιστεί η κακή προσαρμογή, που για κάποιους είναι πολύ κακή, των παικτών που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι, και αυτό δεν χρειάζεται να είσαι ειδικό στο μπάσκετ για να το βλέπεις, νομίζω ότι νομοτελειακά θα πάμε σε κάποια αλλαγή στο ρόστερ. Ακόμα και δεν υπάρχουν λεφτά, που όταν δεν υπάρχουν λεφτά, αυτή η διαδικασία για να υπάρξουν αλλαγές δυσκολεύει πάρα πολύ και παίρνει και περισσότερο χρονικό διάστημα. Εγώ πάντως Σάιμπερτ δεν διώχνω, να ξέρεις, τον πιστεύω. Έχουμε παρέμβαση Αγάπης Γαβριλίδου, την οποία την αδίκησα και δεν διάβαζα το μήνυμά της, με συνεπήραν μάλλον τα μπασκετικά, και λέει ότι μπάζει λίγο το στυλ του Κλάους, ενδεχομένως να φταίει και η καταγωγή του από το Λάκωμα. Το λέει πολύ σικάτα. Είναι πολύ λίγο πιο κάγκουρο λεοντόκαρδος δηλαδή. Κάτι τέτοιο περιγράφει και η Αγάπη. Αυτό τον αρχοντικό ρόλο που πρέπει να έχει η θέση ενός αρχηγού της ομάδας του ΠΑΟΚ, που σέβεται. Ναι, αλλά ξέρεις όμως τι γίνεται. Αγάπη, πολύ καλά τα λες, αλλά ας πούμε για παράδειγμα, έχει μια αλητεία παραπάνω από ό,τι έχει ο Ευθύμης ο Κουλούρης. Ναι. Να το λέμε και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και είναι αλητεία αποκτημένη με τα χρόνια. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε να παίζει ο Κλάους, ήταν πολύ ψαρωμένος, πολύ αλλιώς. Άλλαξε. Το μάτι του άλλαξε. Αυτό μου αρέσει εμένα στο Στέφανο. Είπαμε, αυτό που δεν μου αρέσει είναι ο πάρα πολύ, μα πάρα πολύ χαλαρός τρόπος με τον οποίο να αντιμετωπίζει κάποια θέματα τα οποία για τον κόσμο του ΠΑΟΚ έχουν συναισθηματικό υπόβαθρο. Όχι ουσιαστικό, γιατί καμιά φορά είναι ο τρόπος. Δεν είναι η ουσία, αλλά ο τρόπος. Και νομίζω ότι δεν είχαν άδικο οι Ρωμαίοι που λέγανε ότι η γυναίκα του Κέσσαρα πρέπει να δείχνει και τίμια. Δεν φτάνει μόνο να είναι και να το ξέρει αυτή για τον εαυτό της όταν απευθύνεσαι σε τόσο κόσμο. Οπότε εκεί λίγο ο Στεφανάκος πρέπει να το δει το θέμα. Εφόσον και ο ΠΑΟΚ, όπως λέει, το παραδέχεται στη συνέντευξή του, τον ανέδειξε, αυτό που είναι χάρη στον ΠΑΟΚ. Κάνε κάτι, ρε μπαγάσα, για τον ΠΑΟΚ. Έχεις άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο. Της δίνεις την μπάσα τη μία πίσω από την άλλη και είναι πραγματικά. Ναι. Έπρεπε να την έχουμε εδώ πέρα να κάνει εκπομπή. Ο Κουλούρης λέει από την άλλη, έχει το απλανέστο βλέμμα. Λέει και ένα ζωάκι, δεν θέλω να το πω, να μην την εκθέσω. Ωραία. Άλλη περίπτωση. Κάγκουρα σάκι μου είναι ο Τζάβε. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Τίποτα, έχει κοφτερό μάτι, να ξέρεις. Εγώ θα πάω μαζί της, την εμπιστεύομαι. Όχι, ο Τζάβε δεν είναι κάγκουρας. Είναι κλαρινογαμπρός. Από την Αθήνα. Ναι. Αυτό του, οι καταβολές από Βύρωνα. Καταλαβες, δηλαδή βγαίνουν. Το πιστεύω. Κάγκουρας είναι άλλος. Είναι ο Γιάννης ο Στρατηγόπουλος που ήταν εδώ χθες. Αυτός είναι κάγκουρας. Αυθεντικός, κανονικός. Καταλαβες. Και ο Κλάους είναι κάγκουρας. Ο Τζάβε είναι. Πώς το πω, ρε παιδί μου. Παρά είναι ωραίος. Δηλαδή, νομίζει ότι είναι ωραίος. Πάντως, έχει να κάνει λίγο με το πάνω μέρος του σώματος που είναι λίγο πιο πρισμένο. Έχει να κάνει με κάτι που καμισάκια του θα φοράει. Έχει φοβερό, κολλητά. Έχει φοβερό ψωμί στην παρέα. Δηλαδή, θα ήθελες να είσαι φίλος του, να γελάς κάθε τέταρτο. Όταν λέμε ψωμί. Αυτό λέμε. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, κάτι πρέπει να κάνει. Είναι, αλλά είναι. Είναι περίπτωση. Λοιπόν, να είμαστε συνεπείς σε αυτό το διάλειμμα, να επιστρέψουμε και με τσόρμπα. Θα επιστρέψουμε, ναι, με τσόρμπα. Ναι. Ωραία, άρα πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Να πούμε. Έλενα, συμφωνείς εσύ με τις στιλιστικές διαστάσεις που δώσαμε στη συζήτηση? Όλα παίζουν ρόλο, να ξέρεις. Συμφωνώ και ξέρω και πολύ παρασκήνιο.
Θα το πω αργότερα όμως, μετά το διάλειμμα. Μην κάνεις σαν τις μεσημεριανές εκπομπές που όλες ξέρουν τα παρασκήνια και τίποτα δεν λένε. Αυτό ναι, γιατί και στα μεσημεριανάδικα έτσι λένε. Εγώ ξέρω πολλά και μετά μπορώ να σας τα πω. Θα σας πω πολλά. Και θα κλείσουν σπίτια. Θα κλείσουν σπίτια, μείνετε συντονισμένοι. Τι να κλείσουν σπίτια, ο Κλάουζος είναι ελεύθερος. Ο Τζαβέλας ελεύθερη είναι. Ο Κουλούρης ελεύθερος είναι. Δεν είναι. Δεν είναι σπίτια που παντρεύονται. Ελεύθεροι δεν έχουν παντρευτεί. Α, παντρεμένοι. Πολύ είμαστε, καλύτερο το γυαλί σου. Είμαστε από... open mind, είμαστε μια. Έπρεπε να σταύσω εδώ πέρα να του πούμε. Αυτό είναι ένα γυαλί να πάρει. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Βέβαια, το πρόβλημα δεν είναι το γυαλί, γιατί αδικούμε το γυαλί και αυτόν που του έχει δώσει στον Γκόλκα, έτσι ξεκάθαρα. Γιώργο, πες μου εσύ, γιατί ρε, εσύ τα νέα παιδιά είναι τόσο soft. Γιατί είναι τόσο αγαθιάριδες και τόσο μαλακοί και δεν είναι αλήτες. Τι να πω τώρα, εγώ για όλα ευθύνεται μία γυναίκα. Έτσι πιστεύεις? Ναι. Δεν είναι νωρίτερα όταν είναι δημοτικό που τους πιέζει η μαμά τους, έλα σπίτι, γρήγορα, 8,5 ώρα να σε σπίτι. Και δεν αλυτεύουνε. Εσύ δηλαδή μένεις στον εύωσμο. Ναι. Όταν ήσουν έκτη δημοτικού πρώτη γυμνασίου, σ' άφηνε η μάνα σου να κατέβεις μέχρι το κέντρο με τα πόδια. Μάλλον όχι, το έκανες εσύ χωρίς να της το πεις. Σπίτι, σχολείο, σχολείο, σπίτι. Να, μετά πώς το παιδί όταν θα γίνει 20 χρονών να μπαίνει με αυτοπεποίθηση στο Αρτέμιο Φράκι και να βάζει γκολ. Αφού δεν μπλέχτηκε σε κανένα καυγά στα 14, να τον κυνηγήσουν και να τρέχει. Γιατί αυτό είναι και γυμναστική, ξέρεις. Άμα σε κυνηγάνε από την Επτάλοφε μέχρι τον Εύωσμο, γυμνάζεσαι. Έτσι. Δεν είπε ψέματα και να γυρίσει, ότι θα γυρίσει 9 η ώρα και να γυρίσει 11. Είναι όλοι εκεί, ό,τι πει η μαμά. Και μετά παίζουν μπάλα και δεν μπορούν να βγάλουν αυτό το αλήτικο. Εντάξει, πρέπει να ξεχνούν λίγο τη μαμά και γενικότερα τις γυναίκες όταν μπαίνουν στο γήπεδο και να αφοσιώνονται στο αυτός στόχο. Αυτός ο φίλος σου που παίζει στην κάτω καμήλα, κλωτσάει καθόλου? Το ρώτησα και λέει κυνηγάει. Κυνηγάει πολύ μπάλα, ναι. Πιστεύω ότι δεν γίνεται να το ζούμε live αυτό, έτσι. Ότι κάνουμε αναφορά σε υπαρκτό πρόσωπο από την κάτω καμήλα που παίζει ποδόσφαιρο εκεί. Κάτσε ρε φίλε, ούτε στο κάτω. Οι Σέρες έχουν δώσει σε όλη την Ελλάδα ποδοσφαιριστές. Ο Ολυμπιακός κάποτε πλήρωνε εκατομμύρια σε δραχμές. Πολλά εκατομμύρια για να φέρει ποδοσφαιριστές από το τζιφούτι, ξέρω εγώ, από τον Πασεραϊκό. Κάτσε γιατί έχουμε απάντηση τώρα. Τόλμησα εγώ να πιάσω τον μπάσκετ, ο 203, ο οποίος είναι. Τι σκυλή του πολέμου είναι αυτό. Δηλαδή, πιο συντονισμένος από τους συντονισμένους. Λοιπόν, κέντρο αποκατάστασης τραυματιών κατέστησαν τον ΠΑΟΚ. Ας πάρουμε τα λεφτά του Μαυροκεφαλίδη. Οι δήμονες, δύο Αμερικανούς καλούς. Ο τόνος στη λίγουσα και όχι στην παραλίγουσα. Ναι, και τέλος. Ναι. Σωστό. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία καταρχάς και άμα έχει οτιδήποτε άλλο στο βαθμό που μπορούμε. 203, εντάξει, είναι εδώ, εννοείται κάθε μέρα. Ναι, ναι, είναι θεός. Πάμε σε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, μεταφερόμαστε στη Φλωρεντία να ακούσουμε Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Έχουμε και μια σύντομη ενημέρωση που σου κάνουμε κάθε μέρα από Newsfish για να δούμε τι συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη και σε όλο τον κόσμο. Μια καλή είδηση, ήδη έχω διαλέξει, θα σας την πούμε. Θα το πάμε, απλά με τον Τζόρμπα να το πάμε λίγο πιο ρεπορταζιακά, να ξεφύγουμε από την αγορά της Φλωρεντίας. Όχι, νομίζω ότι και ο Κόλκας είπε πράγματα για το καθαρά ποδοσφαιρικό. Στην πορεία εννοείται, του βγήκε και του βγαίνει πάντα, αφού το αγαπάει πάρα πολύ αυτό. Αλλά εγώ λέω ότι να πάρουμε και λίγο παραπάνω κλίμα με το πώς ζήσαν τη συνέντευξη τύπου εκεί. Ναι. Δηλαδή, αν μας πει κάτι μόνο για αυτό θα μιλήσουμε. Διάλειμμα, επιστροφή και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το ΠΑΟΚ 24. Εδώ είμαστε και πάλι, Λίμπερο 107,4. Άκης Αξιλόγλου και Γρηγόρης Ατρίδης στα μικρόφωνα του ΠΑΟΚ 24 της εκπομπής των δημοσιογράφων του ΠΑΟΚ για τα επόμενα 15, μπορεί και 20 λεπτά ανάλογα με τη ροή και της κουβέντας με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου στην τελευταία σύνδεση που θα αποπειραθούμε να κάνουμε με την Ιταλία και συγκεκριμένα με τη Φλωρεντία. Ο Νίκος Ομοσχοβίτης είναι εν πτήση αυτή τη στιγμή από Φραγκφούρτη για Θεσσαλονίκη, είδα εκεί Παρθενάκη, Τρικαλιώτης, έχουν κάνει πώς το λένε, πολύ δυνατό κοινοποίηση τοποθεσίας ότι είναι εκεί στο αεροδρόμιο και ετοιμάζονται να πετάξουν μαζί με Νίκο Μοσχοβίτη. Αφού το είδαμε και αυτό, τον Νίκο να μεταδίδει αγώνα μπάσκετ του Άρη, το ακούσαμε και αυτό, νομίζω ότι εντάξει πια όλα μπερδεύονται γλυκά και έκανε και καλή μετάδοση. Και καλά εννοείται. Τον έβλεπα ότι ήταν ψηλιασμένος από ένα σημείο και μετά, ότι υπήρχε θέμα ρε παιδί μου, δεν πατούσε καλά και ο Άρης μέσα στο γήπεδο. Και τελικά έχασε. Εγώ ήμουν σίγουρος θα κερδίσει. Κάποια στιγμή μου λέει ο άλλος, δες λίγο ρε, τι έκανε ο Άρης. Βλέπω έχασε. Λέω, όχι, κατάλαβα, άμα έχασε από αυτούς. Φράπορτ, πώς λέγονται αυτοί.
Είναι δηλαδή. Skyliners. Ναι, αλλά Fraport έχουν χορηγό μάλλον αυτή την εταιρεία με τα αεροδρόμια. Που αναλαμβάνει το management. Ναι, 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 ναι. Fraport Skyliners, Eyeliners, ξέρω εγώ πώς λέει. Αυτά τα γυναικεία δεν τα. Eyeliners, άκη μου. Αυτά εδώ τα γυναικεία. Όλα καλά. Ναι. Δεν πάνε καλά οι ομάδες μας στην Ευρώπη. Βλέπετε και ο Άρης έχασε και ο Πάοκ έχασε. Απλά στον Άρη είναι μεγαλύτερο η κρίση γιατί υποτίθεται ότι είναι μια ομάδα με πολύ μεγαλύτερο budget και δεν έρχονται τα αποτελέσματα. Θα βρούμε Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να κάνουμε μια απόπειρα ή να τον αφήσουμε και να μιλήσει σε μετά. Σε ένα λεπτάκι, σε ένα λεπτάκι. Ναι, μήπως άμα θέλει να μιλήσει μετά στο Χρύσανθο γιατί έχουν δύο μέρες να τα πούνε. Φαντάζομαι ότι αμοιβαία έχει λείψει ο ένας τον άλλον και θα μπορούσα να κάνω μια ποδοσφαιρική κουβέντα στην επόμενη ώρα. 2 με 3. Αν είναι να κάνουμε ένα λεπτό, ίσως μπορούμε να πούμε και τα νέα του Newsfish, έτσι. Θέλουμε να τα πούμε, μπορούμε. Χρήστο, να τα πούμε, να ξεμπερδεύουμε και από αυτό. Και να πούμε τη Μαριλή σε 2 λεπτά να τον πάρει το Δημήτρη και να κλείσουμε ουσιαστικά με τα νέα του ΠΑΟΚ από την Ιταλία. Οπότε, πάμε σε ενημέρωση Newsfish. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Η Έλενα έχει μία είδηση που αφορά την Δυτική Θεσσαλονίκη. Ακριβώς, εξιχνιάστηκαν 8 κλοπές αυτοκινήτων, πιο συγκεκριμένα. Χθες το πρωί, 40χρονος εντοπίστηκε από την ελληνική αστυνομία. Είχε στην κατοχή του αμάξι, στην περιοχή του Κορδελιού. Κλεμμένο δηλαδή. Κλεμμένο αμάξι, ναι. Το οποίο μέσα στους τελευταίους 2 μήνες... είχε κλαπεί από τον ίδιο, αλλά και άλλα 7, όπως μαθαίνουμε. Τον πιάσαν, τον ανακρίνανε και βρήκαν ότι αυτός είχε ρημάξει εκεί όλο το Κορδελιό και τον έβαλε. 8 στο σύνολο τα αμάξια. Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης. Αλλά φυσικά η έρευνα θα συνεχιστεί για τη διακρύβωση τυχόν εμπλοκής του δράστη και σε παρόμοιες παράνομες πράξεις. Ναι, γιατί έχει παραγίνει το κακό. Σε όλη Θεσσαλονίκη βασικά το τελευταίο διάστημα, γιατί. Ενώ είχαμε ησυχάσει λίγο γενικά από κλοπές αυτοκινήτων, πια τον τελευταίο καιρό είναι σε πολύ μεγάλη έξαρση το φαινόμενο. Έχουμε όμως και μια άλλη καλή είδηση. Γιατί χθες αναστατωθήκαμε λίγο από ένα περιστατικό στον Εύωσμο. Επιτέλους, μια ευχάριστη είδηση. Ναι. Βρέθηκε 15χρονη που είχε εξαφανιστεί από τον Εύωσμο. Οπότε, γιαγιά, μην ανησυχείς. Μια χαρά θα είμαστε. Ναι, στεναχωρέθηκε η γιαγιά. Ναι, στεναχωρέθηκε η γιαγιά. Μου έλεγε αυτό τώρα, ποια οικογένεια. Ναι, ναι, ναι. Μου έλεγε, μην αργείς, παιδί μου, δεν βλέπεις, εξαφανίζεται. Ναι, δεν βλέπεις τι γίνεται. Ναι, ναι, δεν βλέπεις, εξαφανίζεται ο κόσμος. Λέω, εντάξει, ρε, γιαγιά, θα βρεθεί. Και σήμερα βρέθηκε. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της πηγής που μου το είπε. Τονίζεται ότι η 15χρονη βρέθηκε να επιβιβάζεται σε αστικά λεωφορεία. Κάποιοι την είδαν. Ωραία. Επικοινώνησαν με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά και μετά τη βρήκαν να επιβαίνεται σε ένα λεωφορείο του ΟΑΣΤ. Ενημερώθηκε ο ΟΑΣΤ, είχε το νου του ο κάθε οδηγός του κάθε λεωφορείου και όντως το βρήκαν το κορίτσι. Το σημαντικό όμως, Γιώργο, είναι ότι είναι όλο καλά αυτό, στην υγεία της. Ναι, είναι καλά, δεν έχει. Δηλαδή δεν κινδύνεψε η ζωή της. Ακριβώς. Απλά αυτό που έπαιξε ρόλο και που είναι το σύγχρονο μέσο το οποίο μπήκε στην ζωή μας είναι η άμεση κινητοποίηση των πολιτών. Λόγω των social media. Ακριβώς, ναι. Έτσι, στο δηλαδή, Facebook. Ναι. Στην τηλεόραση παντού. Αμέσως. Ακόμα και στο ραδιόφωνο. Και χθες, ας πούμε, ρε παιδί μου, αν εντόπιζε το Facebook ότι είσαι από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, σου βγάζε στο προφίλ σου, στην αρχική σελίδα, ας πούμε, που πας εκεί να δεις τα news feeds, σου βγάζε ότι εξαφανίστηκε αυτή η 15χρονη, όποιος την είδε να επικοινωνήσει. Απίστευτο. Ναι, μεγάλη κινητοποίηση. Με τη δυνατότητα αυτή την τεχνολογική να βοηθήσουμε να σωθεί ένα παιδί που τελικά, όντως, δεν ξέρω ποια προβλήματα μπορεί να έχει η ανήλικη. Και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να φύγει από το σπίτι, να μην δώσει λογαριασμού σε κανέναν και απλά να επιβεβάζεται και να αποβεβάζεται σε λεωφορεία. Αλλά το τέλος ήταν καλό. Ωραία, ρε Γιώργο. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Petrogas. Θέρμανση εξωτερικών χώρων. Κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. Gas 24 Κουγιουμτζίδης. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310 847 700. Γιατί το υγραέριο δεν είναι παιχνίδι.
Γκάς 24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Πάμε ξανά Φλωρεντία. Ο Δημήτρης Ζορμπατζόγλου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δημήτρη. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έκανες τα ψώνια τι σου. Τι κάνετε. Καλά είμαστε, ρε. Τι να κάνουμε. Όχι, δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Αλλά έχει πολύ ωραία βόλτα, ψωνίζει με το μάτι. Ναι. Οικονομικές δυνατότητες λες, δηλαδή ότι είναι λίγο τσιμπημένα γενικά, δεν έχει ευκαιρίες εκεί. Ναι, δεν έχει... φίλε, βλέπω ένα σκύλο τώρα πριν με το φωτογραφία. Μιλάμε για... Τι είναι, ζώο, είναι γομάρι. Πω, αλλά το βάζω στην ομάδα μας στο Facebook, στο Πάγο 4, να μας πει κανείς τι ράτσα είναι αυτό το σκυλί. Εκπληκτικό. Μήπως όμως το συνοδεύει κάποια όμορφη κυρία. Όχι, όχι, ένας κύριος είναι. Φοβερός, δηλαδή είναι ό,τι πιο όμορφο έχω δει. Το βάζω Μπράβο. Στην ομάδα μας, τώρα που μιλάμε. Νωρίτερα βάλαμε μια φωτογραφία, ένα άλλο σκυλί που μιλούσε στον αέρα και έδινε ρεπορτάζ από την Πόντε Βέκιο. Λοιπόν, τι ράτσα είναι. Από το ίδιο το κινητό μιλάς ή από άλλο? Από το ίδιο, από το ίδιο. Από το ίδιο κινητό, ρε, φίλε, και το ποστάρεις και όλα, βγάζεις φωτογραφίες, κάνεις. Έχεις ξεφύγει, ρε Τσορμπατζόγλου. Είσαι ένα site μόνο σου. Έτσι. Κάτι γιατί πόσταρα ένα λάθος κείμενο. Το site μόνο του. Τον μίλησε. Τον μίλησε. Και ο άλλος από δίπλα ακούγεται. Ο άλλος μην τα λες μπροστά στον άλλο. Μετά καλά σε κάνει και σε... και σου κάνει καζού. Ο άλλος από δίπλα. Μην δίνεις δικαιώματα στον εαυτό. Δεν είσαι για τίποτα. Κατευθείαν. Έτσι του είπε. Δεν το έχεις άστο. Δεν το έχεις άστο. Έλα, το ανέβασα. Εντάξει, είμαστε, μα έχουμε μεγάλη αγωνία. Να δούμε το σκυλί. Αν έλεγες ότι το συνόδευε μια όμορφη κυρία, θα μπαινα να κοιτάξω. Τώρα τι είναι το σκυλί. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει όμορφη κυρία σαν αυτό το σκυλί τώρα. Δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι πάντως ότι εκεί έχει πολλές καλοντημένες όμορφες κυρίες. Έτσι. Η Φλωρεντία είναι μια πόλη με απίστευτο στυλ. Εδώ τώρα που βρισκόμαστε σφίζει από τουρίστες. Δηλαδή... ένας στους δύο είναι ξένος, δεν Ιταλός. Ναι. Είναι Κινέζοι, Ιάπωνες, Έλληνες πάρα πολύ με τα σπρώμαυρα και δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι Ιταλός. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει κάθε μέρα στη Φλωρεντία και στο κέντρο της. Όπως και στη Ρώμη, όπως και στο Άμστερνταμ, ξέρω εγώ. Έχει εκατομμύρια τουρίστες κάθε μέρα. Αλλά κατά τα άλλα, εντάξει, Φινέτσα, αυτά όλα είναι στους πολιτές, στους μαγαζάτορες. Ναι, ναι. Αυτό είναι ασθενοφόρο το οποίο θα έρθει κατά μας τώρα. Έχει πολλά καλντερίμια, έχει δρόμους που είναι καλντερίμι ουσιαστικά, αλλά είναι δρόμοι κανονικά που επιτρέπεται κίνηση. Έχει πολύ πετρέλαιο, πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, κάτι το οποίο ακόμα εδώ στην Ελλάδα δεν είναι τόσο, παρότι έχει επιτραπεί πλέον το πετρέλαιο, δεν είναι τόσο. Και έχει βέβαια γκάς, έχει αέριο στα σπίτια, έτσι. Κουζίνες και τέτοια μαγειρεύουν με αέριο. Γιατί εμείς δεν έχουμε. Κοίταξε, πολύ περισσότερο ρε φίλε. Εκεί έχουν το αέριο είναι νούμερο ένα πηγή ενέργειας. Καλά, όπως όλα τα πράγματα. Εδώ έχουμε φυσικό αέριο για θέρμανση, ναι. Ναι, εντάξει. Κατευθείαν. Ναι. Μπαίνει στο φυσικό, μπαίνει κατευθείαν, ρε παιδί μου, στο λέβητά σου. Δεν μπορείς να τον έχεις και σε συσκευές μέσα στο σπίτι. Βάλε μας λίγο, Δημήτρη, στο κλίμα από τη συνέντευξη τύπου τη θεσινή του ΠΑΟΚ. Από τη συνέντευξη τύπου. Ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά τα ιταλικά του Κρέσπο. Στη συνέντευξη τύπου. Εκπληκτικά ιταλικά μιλούσε. Ακόμα και εμείς που δεν ξέρουμε ιταλικά. Και προφανώς γι' αυτό επιλέχθηκε, για να μην υπάρχουν πολλά παρεδώσεις στη μετάφραση. Να υπάρχει έτσι μια ροή. Πάρα πολύ καλός μεταφραστής, επαγγελματίας επιτέλους. Γιατί αυτές οι μεταφράσεις είναι κουραστικές στο εξωτερικό. Ο κύριος ήταν αυτός που μετέφραζε και πριν 2 χρόνια εδώ στη Φλωρεντία, πάρα πολύ καλός. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Μικρή παρουσία Ιταλών δημοσιογράφων. 2-3-4 ήταν παρόντες για να ακούσουν τον Ίβιτς και τον παίχτη του ΠΑΟΚ. Και από εκεί πέρα, εντάξει, η συνέστηση ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει. Τώρα αυτό εύκολα το λες, δύσκολα γίνεται, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και το ξέρουν εντός ομάδας. Προετοιμάζονται, λένε, 2 εβδομάδες για αυτό το παιχνίδι, μια και δεν υπήρχε άλλη δράση εντός συνόρων. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε μέσα στο γήπεδο. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά, να το λέμε αυτό, για να έχουμε και μια έτσι εικόνα του τι συμβαίνει.
Ήταν μια διακοπή μετά από άσχημα αποτελέσματα που έκανε κακό, γιατί δεν έχει την ευκαιρία η ομάδα να παίξει, να αλλάξει λίγο το κλίμα, να πάρει μια νίκη, να αλλάξει το κλίμα. Είναι σήμερα η ευκαιρία. Είναι σήμερα η ευκαιρία, γιατί μια μεγάλη νίκη πραγματικά μπορεί να αλλάξει έτσι τη ροή της σεζόν. Λίγο να τονώσει και το εσωτερικό της ομάδας, αλλά και όλους τους άλλους γύρω-γύρω. Δεν απλά τα πράγματα. Η Φιωρεντίνα είναι άλλο επίπεδο, να μην ξεγελιόμαστε. Ακόμα και αν είναι αυτή τη στιγμή η 7η-8η ομάδα στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, με ένα ματς λιγότερο βέβαια, το οποίο αν κερδίσει θα είναι πιο ψηλά, δύσκολα μπορείς να τους παίξεις. Δύσκολα μπορείς να κρατήσεις μπάλα. Το πρώτο γκολ παίζει πάντα πολύ μεγάλο ρόλο. Μην τυχόν το δεχθεί ο ΠΑΟΚ νωρίς. Οι Ιταλοί όταν βάζουν γκολ νωρίς, μετά ανοίγουν, βρίσκουν χώρους και τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Και βέβαια έχει πολύ σημαντικές απουσίες ο ΠΑΟΚ. Σχεδόν κάπως έτσι έπαιξε και στο Μπακού. Απουσίες, εγώ δεν θα μιλήσω τόσο για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Θα μιλήσω όσο για την ψυχολογία και το ηθικό της ομάδας. Στον Μπακού πάλι ο ΠΑΟΚ έπαιξε με πολύ λίγους Έλληνες, όπως λογικά θα παίξει και σήμερα. Και ήταν εντελώς άνευρος, εντελώς με μεγάλη απάθεια στο παιχνίδι, χωρίς ένταση. Φυσικά ήταν ένα άλλο μάτς, ήταν ένα μάτς με αντίπαλο τον οποίο τον υποτιμήσανε και πάθαν τη ζημιά. Τώρα είναι Φιωρεντίνα, εντάξει, δεν είναι μια μεγάλη διαφορά. Θα δούμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Πολλές φορές ο ΠΑΟΚ, όπως τα ανέλησε πολύ ωραία και ο συνάδελφος νωρίτερα, εκεί που δεν το περιμένεις κάνει το μεγάλο μάτς. Πάντως είναι λίγο περίεργα τα πράγματα και στη Φιωρεντίνα. Δηλαδή αυτή η δήλωση του Σόουζα χθες τους ψιλοπάγωσε. Και εκεί είναι λίγο η κατάσταση. Κάπως βέβαια το πλεονέκτημα της Φιωρεντίνα είναι ότι προέρχεται από νίκη και εμφαντική και σίγουρα τα αποτελέσματα δίνουν ψυχολογία. Νομίζω ότι αυτοί έχουν συνηθίσει να ζουν με τον Σόουζα και τις κρίσεις που προκαλούν οι δηλώσεις του και το καλοκαίρι, τα μεταγραφικά και όλα τα υπόλοιπα, τα γύρω-γύρω, έχουν συνηθίσει. Εντάξει, δεν είναι και ότι πιο ωραίο να μιλάει ο προπονητής και να δημιουργεί πάντα έτσι θέματα, αλλά είναι άλλο επίπεδο, άλλος κόσμος. Ο κόσμος εδώ στη Φλωρεντία βέβαια μοιάζει με αυτό που εμείς ξέρουμε. Είναι πολύ πιεστικός, είναι πολύ απαιτητικός, είναι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα, όπως βγάλαμε και τους Ιταλούς, έχουν πάρα πολλά διαρκείας, είναι πολύ πιστοί οπαδοί, με ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Και περιμένουν επιτυχίες. Ξέρουμε, Δημήτρη, πόσο κόσμο θα έχει αύριο το γήπεδο, δηλαδή η προσέλευση που περιμένουν τουλάχιστον, γιατί αυτό δεν μπορώ να το ξέρεις με σίγουρη. Σήμερα εννοείς. Ναι, σήμερα, με συγχωρείς. Ήταν στη σύσκεψη σήμερα να αναφέρουν αριθμό εισιτηρίων. Συνήθως εδώ το γήπεδο δεν είναι κατάμεστο, αλλά δεν έχει και ποτέ λίγο κόσμο. Δηλαδή πάνω από 20-25.000 θα έχει, λογικά. Αυτή είναι η εικόνα που εγώ ξέρω, χωρίς επαναλαμβάνω να γνωρίζω πόσο ακριβώς σήμερα ανέφεραν οι Ιταλοί. Ότι πόσο κόσμο περιμένουν. Μάλιστα. Και επειδή την κάναμε με παρόμοιο τρόπο και αυτή την ερώτηση και στον Σταύρο, κάτι παραπάνω έτσι για την ενδεκάδα. Έχουμε βάλει κάποια πράγματα και στο site χθες και προχθές με μια σχετική πληροφόρηση που υπάρχει. Προκύπτει κάτι παραπάνω από την παρουσία σας εκεί? Ας το πω αλλιώς εγώ. Εσύ τι θα έκανε σήμερα αν ήσουν Ivic? Για να πάρεις το παιχνίδι, γιατί θέλουμε μια πιστική εμφάνιση και αν είναι δυνατόν να κερδίσουμε. Δεν μπορεί στα ίσια ο ΠΑΟΚ να πάρει αυτό το παιχνίδι. Ναι. Δεν μπορεί να βγει με στόχο να παίξει, να επιτεθεί και όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Δεν γίνονται αυτά. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να το κλέψει. Και αυτό δεν είναι υποτιμητικό. Πρέπει να δημιουργήσει πρόβλημα στη Φιωρεντίνα, η οποία προβληματίζεται να βρίσκει απέναντι της πολύ οργανωμένες και κλειστές άμυνες. Αυτό είναι το θέμα. Πας για 0-1, ρε παιδί μου, αυτό είναι το ζήτημα. Ναι, ναι. Ο στόχος και το πιο πιθανό είναι το 0-1.
πρέπει να μυθεί πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ συγκεντρωμένα και στις 2-3 φάσεις που θα του παρουσιαστούν να είναι εύστοχος. Υπό αυτή την έννοια προφανώς σωστό είναι το να παίξει με τρία πιο αμυντικογενή χαφ και όχι με δεκάρι. Τώρα από εκεί πέρα στο τέρμα ας μην τα επαναλάβουμε και πάλι, ας γίνει ό,τι είναι να γίνει και μετά θα το σχολιάσουμε ανεξάρτητα την απόδοση του όποιου goalkeeper. Έτσι, το θέμα είναι η απόφαση που θα πάρει. Στην άμυνα το κενό του Τζαβέλα είναι τεράστιο. Τεράστιο δηλαδή, και επαναλαμβάνω, όχι τόσο ποδοσφαιρικά αλλά κυρίως για το ηθικό όλης υπόλοιπης ομάδας. Την ψυχολογία και το νεύρο σε αυτό το τομέα είναι δυσαναπλήρωτο σίγουρα. Και στην επίθεση νομίζω ότι όλοι έχουμε συμφωνήσει πως δεν μας έχει δείξει πράγματα ο Τιάμ. Από την άλλη ο Κουλούρης είναι πάρα πολύ μαχητικός. Προφανώς τον Κουλούρη θα έβαζα, αλλά εντάξει, θα δούμε τι θα αποφασίσει ο προπονητής. Ξαναλέω, είναι άλλο επίπεδο η Ιταλική ομάδα. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τον ΠΑΟΚ, όποιον και να αφήσει έξω. Μπορεί να της λείπει ο Superstar, μπορεί να μην έχει τον παίχτη, δηλαδή θεωρείται ηγέτης ο Μπόρχα Βαλέρο. Εντάξει, δεν είναι αμεληταία ποσότητα, αλλά δεν είναι και κανένας από τους Superstar του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ακόμα και να μην παίξει ο Μπόρχα Βαλέρο, ακόμα και να μην παίξει ο Κάλινιτς, είναι άλλο επίπεδο. Ναι, ναι. Είναι άλλο επίπεδο. Και πολύ αθλητικοί, παίκτες, πολύ με απίστευτη σωματοδομή και με απίστευτη ενέργεια. Και μία απόδειξη της διαφοράς είναι ότι ο Κάλινιτς, που λέμε ότι δεν αποτελεί φόβητρο γιατί δεν είναι το μεγάλο όνομα συγκριτικά με άλλες ομάδες που έχει αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, θα ήταν μεγάλο όνομα αν τον είχε ο ΠΑΟΚ. Έτσι, και δεν θα τον είχε γιατί δεν θα έρχονταν και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι θέμα ΠΑΟΚ αυτό. Ναι, ναι. Ωραία, ρε Δημήτρη. Ναι, έτσι, έτσι. Τι να κάνουμε σήμερα, λοιπόν, παίζουμε μια ομάδα που απέχει από μας. Με τη λευκή στολή λογικά θα ξαναπαίξει ο ΠΑΟΚ όπως κάνει σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι έχουμε ενημερωθεί. Νομίζω δεν θα αλλάξει αυτό. Σιγά σιγά αρχίζει να ψυχαλίζει. Αυτό θα είναι πρόβλημα το βράδυ. Νομίζω θα βρέξει πάρα πολύ, έτσι λένε οι πληροφορίες. Ναι. Τώρα δυστυχώς βλέπω εδώ ανθρώπους που τώρα μας πιάσανε να μας ρωτάνε για εισιτήρια. Δυστυχώς δεν πέρασε το μήνυμα προς όλους ότι δεν θα δώσει ο ΠΑΟΚ εισιτήρια τη μέρα του αγώνα. Αυτό είναι τώρα ένα ζήτημα το οποίο τώρα το αντιμετωπίζουμε. Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, δίνεις καλή πάσα για να μην το ξεχάσουμε κι εμείς. Η ΠΑΕΠΑΟΚ έχει βγάλει μια ανακοίνωση και δίνει σημείο συνάντησης στην Φλωρεντία. Είναι η τοποθεσία μπροστά από τον Αντρέντς έξω από το σταθμό των τρένων. Οπότε και αυτό είναι σημαντικό. Στις 4 είναι το ραντεβού εκεί και νομίζω ότι όποιος μας ακούει διαδικτυακά από την Ιταλία και είναι ενδιαφερόμενος, σίγουρα είναι σημαντική πληροφορία. Δεν ακούν πολύ, αλλά το site το διαβάζουν πολύ τέτοια ώρα και με τα κινητά τους εκεί όπου είναι, οπότε θα το δουν από εκεί σαν πληροφορία. Ωραία. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, πάω και πάλι. Ναι, ναι. Σήμερα ελπίζω να φύγουν όπως συνήθως φεύγουν από τα ευρωπαϊκά γήπεδα, με καλό συνέστημα, με μια υπερηφάνεια. Το κακό είναι ότι εδώ αυτή η συχνή ισοπαλία με το 1-1 που παίρνει ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά τέτοια σκόρε εκτός έδρας. Ναι, ναι, δεν το συνδέω. Δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Ναι. Αυτό είναι το κακό. Ωραία, εκτός Δημήτρη. Αν χάσει η Κάραμπαχ, που εντάξει, θα είναι πιο ανοιχτά και πάλι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, Δημήτρη. Καλή συνέχεια και στη διάρκεια. Ναι, θα τα πούμε. Και στις επόμενες ώρες θα μιλάμε και με τον Σταύρο και με τον Δημήτρη. Μπαίνουμε και σε διαδικασία μετά κατεύθυνση των παιδιών στο γήπεδο. Πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά και την παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων εκεί. Γιατί πολλοί κόσμος μας ακούει και έχει συγγενείς στο γήπεδο και ενδιαφέρεται να μάθει ότι όλα είναι καλά. Και βέβαια τη μετάδοση του αγώνα από τις 7 περίπου που θα έχουμε μάθει και τις 11:07 παρακάτω θα πούμε εντελώς σε συζήτηση περί του αγώνα. Όπου και ζωντανά από τον Λίμπερο 107,4 θα μπορέσετε να τον ακούσετε και όλο το live περιγραφή από το pacosr.com θα το διαβάσετε και βέβαια αμέσως μετά τον αγώνα σχετικά γρήγορα fast forward γιατί θα γυρίσουν γρήγορα η αποστολή του ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη, κλείνει το αεροδρόμιο λέει εγκαίρως και θα πρέπει μπαμ μπαμ συνέντευξη τύπου και χρονικά. Δρόμο. Αυτό, ναι? Αυτό συνέβη η Άκη στο παιχνίδι με στην Κροατία που είχε δώσει ο ΠΑΟΚ για τα προκριματικά ακόμα. Όταν λέμε μπαμ μπαμ, εντάξει, δεν μπορείς να καταλάβεις. Άρπαζε ο ένας στον άλλον, ναι, γιατί υπήρχε ο φόβος. Μην έτσι πως μπαίνουμε στο λεωφορείο, μην και ξεχάσουμε κάποιον, ας πούμε, γιατί μετά τελείωσε. Λοιπόν, κλείνουμε γιατί πέρασε η ώρα. Λέμε χορηγούς για το δεύτερο μέρος και κλείνουμε.
Λοιπόν, το Κολόσο είναι μια φοβερή επιλογή για όλους εσάς που κινείστε εκεί κοντά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και για όλους όσους θέλετε να φάτε κάτι πολύ ιδιαίτερο σε πενιρλί. Σπιτικά πενιρλί με κασέρι μπέικον, με σουβλάκι χοιρινό ή κοτόπουλο, με κιμά, με παρπεζάνα, με μπαστούρμα αλλά και με λουκάνικα Φραγκφούρτης. Φοβερές προσφορές και για πίτσες, με κάθε πίτσα μαμούθ 42 εκατοστών δώρο μια μεγάλη πέψη. Το τηλέφωνο είναι 2310 911 110. Υπάρχει επιλογή για τηλέφωνο WhatsApp 6989 75 17 61, και τον Κολόσο είναι στην Παπάφη 105 με Κλεάνδους γωνία στην Τούμπα κάτω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Σήμερα στη Ρέμβη πολύ ωραίες ξένες μουσικές αλλά και από νωρίς καφεδάκι, φαγητό, ό,τι θέλετε στο 2-3-10-4-33-100. Κλείνετε τραπέζι και πηγαίνετε στο τέλος της Πλαστήρα στην περιοχή της Ρέμβης με θέα όλη την Θεσσαλονίκη. Μαζί μας στο δεύτερο μέρος και η Μπέντα, το ολοκληρωμένο κέντρο συνεργείο αυτοκινήτου της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται στη Μοναστηρίου 299, είχε συναγώνιστες τιμές στο σέρβις, στα ανταλλακτικά και τώρα πλέον στους καταλύτες και στις εξατμίσεις με αναγέννηση καταλυτών και φίλτρων πετρελαίου DPF. Το τηλέφωνο στην Μπέντα είναι το 2310-461-163 και η Έλενα κλείνει την εκπομπή με μια έτσι πολύ ωραία είδηση κοινωνικού χαρακτήρα που την αναφέρουμε καθημερινά. Με μια πολύ ωραία συνεργασία, η Θερμοσέρβις με το Λίμπερο γεμίζει με πετρέλαιο την κοινωνική δεξαμενή των ιδρυμάτων που έχουν ανάγκη. Εμείς γεμίσαμε τη δεξαμενή της μονάδας αυτιστικού ατόμου Ελπίδα με 500 λίτρα. Βοηθήστε μας και εσείς οι ακροατές του Λίμπερο να γεμίσουμε και το υπόλοιπο. Με κάθε παραγγελία πετρελαίου στο 2310-685-216 και χωρίς αστική χρέωση από σταθερό στο 811-44-000. Από τη Θερμοσέρβις, μια εταιρεία της Kaisis All Group. Για κάθε 200 λίτρα, ένα λίτρο ακόμα προσθέτουμε στη δεξαμενή μας. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερες παραγγελίες γίνουν, τόσα περισσότερα λίτρα πετρελαίου θα προσθεθούν στα 500 που έχει βάλει έτσι και ο Λίμπερο και θα ζεσταθεί το ίδρυμα σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου εδώ, που μας ενημέρωσε για το τι συμβαίνει στην Κάτω Καμήλα. Επιτέλους έπεσε φως, χύσαμε, έτσι έπεσε φως άπλετο στο τοπικό πρωτάθλημα Σερών. Αυτός ήταν ο σκοπός μου. Βέβαια, ναι. Καταγγείλαμε και το κατεστημένο που υπάρχει εκεί. Ακριβώς. Τα θέματα διαιτησίας πάνε και έρχονται. Επιτέλους να παιχτεί κανονικό ποδόσφαιρο. Να κρίνονται τα παιχνίδια στους αγωνιστικούς χώρους. Ναι, έτσι πρέπει. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα τα πούμε στο σεμινάριο, έτσι. Όχι επειδή τώρα σήμερα εδώ. Μην χαθείτε. Ναι. Να θυμίσουμε για όποιον, φαντάζομαι ότι αυτοί που μας ακούνε σίγουρα το ξέρουν, ότι υπάρχει σήμερα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στις 8 η ώρα στην Φλωρεντία. Εννοείται ότι θα υπάρξει μετάδοση από τον Λίμπερο, διαδικτυακά, pre-game, η live μετάδοση του αγώνα και εννοείται το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε στο ΠΑΟΚ 24. Από εμάς εδώ σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε στην ημέρα σας. Καλό υπόλοιπο. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες.